Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του αθλητικού Μετρόπολης, μάλλον του Μετρόπολης που είναι μόνο αθλητικό. Είναι και κοινωνικό, είναι και πολιτικό, είναι και χιουμοριστικό, είναι και ό,τι θέλεις. Καλημέρα στο φίλο μου το Μαλάτο, το Γιάννη. Καλημέρα. Καλημέρα και στους φίλους μας του Pac Mac. Γεια σου ρε Κώστα. Λοιπόν, τα παιδιά, ο Γιάννης είναι, έχετε συστηθεί έξω. Θα κάνουμε μια ήρεμη κουβέντα, θα πιάσουμε τα θέματα να πούμε, να τα αναλύσουμε με τη λογική. Εσείς είστε και φίλαθλοι των ομάδων. Να ξεκινήσουμε με τα παιδιά που είναι στο Πανεπιστήμιο στο δεύτερο έτος του Pac Mac. Πώς πάει, Γιαννάκη? Ήσυχα, ήσυχα. Δύο εβδομάδες έχουμε ξεκινήσει. Ναι, τι έγινε με την κοπέλα που εβιάστηκε εκεί πέρα? Αυτό έγινε στο Απιθύτα. Κοίταξε να δεις, εκεί η περιοχή τι γενικά. Τι γίνεται, ρε, εσύ, Γιαννάκη, για πες μου, γιατί εγώ δεν πάω σε εκείνα τα μέρη. Κατάλαβες, τι γίνεται, για πες μου. Εκείνη η περιοχή εθνικής αμήνης, ξέρεις, που είναι το Αριστοτέλειο. Ναι. Είναι λίγο περίεργη, δηλαδή, ειδικά το βράδυ. Τι γίνεται εκεί το βράδυ? Τι να σου πω, ρε Κώστα, εκεί πέρα ξέρεις ότι το πανεπιστήμιο, ξέρεις ότι είναι και άσυλο ο πανεπιστημιακός χώρος. Οπότε... Άσυλο τι σημαίνει τώρα, δηλαδή, τι το άσυλο? Άσυλο δεν επιτρέπεται να επέμβει αστυνομία. Είναι σε όλα τα πανεπιστήμια. Από πότε μαλά το έγινε άσυλο αυτό, ξέρεις? Αυτό... Εσύ είσαι και παλιότερος, λίγο, πιο κοντά λίγο στο... Έχει γίνει από τη μεταπολίτευση και ένθεν. Τι ένθεν δηλαδή? Και μετά. Πρόσεξε, γιατί μας ακούνε στο Κορδελιό, στην Νεάπολη, στην Τούμπα. Καλά, θα τα ένθεν λίγο, λίγο πιο αυτά. Ναι. Απλά, ναι. Επειδή εσύ είσαι και πανεπιστημιακού επίπεδου, παλαιός κτλ. Εντάξει, στα οικονομικά δεν ήσουν, πού ήσουν? Όχι. Έχω σπουδάσει χρηματοοικονομικά. Ναι, κάπου εσύ. Οικονομικά είπα, καλά το είπα. Ναι. Ένα παρακλάδι, ναι. Παρακλάδι, ναι. Πού? Εγώ έχω σπουδάσει στο Ντυρί. Σχολές Ντυρί. Ναι, 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 ναι. Κάτω, ναι, Αθήνα. Ήτανε από το Πανεπιστήμιο του Ορλάντο 6 χρόνια. Γιατί τότε δεν υπήρχαν τα χρηματοοικονομικά. Έχουν μπει τα τελευταία 10 χρόνια, 12 νομίζω, στα πανεπιστήμια. Τότε στα χρόνια σου δεν ήτανε, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο ή στο πανεπιστήμιο, πρέπει να πας σε ιδιωτική σχολή. Ναι. Ναι, 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 αυτό μας το είχε κάνει σαν δώρο μια ασφαλιστική εταιρεία που εργαζόμουν από το 82. Ποια? Ζει τώρα, είναι αυτή, υπάρχει. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Ήτανε κάποτε μεγάλη και σίγουρη, τώρα έγινε μικρή και ναι, σίγουρη όμως. Μικρή και σίγουρη τώρα, ναι. Ναι. Μάλιστα, ναι, 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 ναι. Οπότε 6 χρόνια τελειώσαμε τη σχολή, δώσαμε εξετάσεις και εξετάσεις αμερικάνικες. Δηλαδή, απαγορεύεται να στρίψει το κεφάλι αριστερά-δεξιά. Ναι. Απαγορεύεται... Μπροστά σου να κάθεται κάποιος, καθόταν 2 θρανία. Επάνω, ναι. Και πίσω και δεξιά και αριστερά. Οπότε, όποιος απεπειρά το να γυρίσει το κεφάλι του αριστερά ή δεξιά, ερχόταν ένα χέρι Big Brother, ας πούμε, από πάνω και του έπαιρνε το... την κόλλα. Την κόλλα και τελείωνε εκεί η ιστορία. Ιστορία, ναι. Ναι, Big Brother, μάλιστα. Έχετε Big Brother εσείς τώρα στο Πανεπιστήμιο, όχι, δεν νομίζω. Όχι, όχι. Όχι. Εντάξει. Οπότε το άσυλο δεν υπήρχε. Οπότε τι λες, πρέπει να υπάρχει άσυλο ή δεν πρέπει να υπάρχει? Γιατί γίνεται μπέρδεμα εκεί τώρα. Ναι. Η κοπέλα βιάστηκε χωρίς άσυλο, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Αλλά βλέπεις και άλλα πράγματα εκεί εσύ. Τα οποία το βράδυ δεν σ' αρέσει. Είναι περίεργα, ναι. Δηλαδή δεν είναι περιοχή για να περάσεις από εκεί πέρα το βράδυ. Είναι ανομία δηλαδή. Ναι. 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 Ανομία. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τα μαθήματα πώς πάνε? Όλα καλά. Όλα ναι, καλά. Έχουμε ξεκινήσει 2 εβδομάδες. Ναι. Τα τεκτενόμενα πώς τα βλέπετε με τα νεανικά μάτια σας, να πούμε, πώς βλέπετε τα πράγματα στο ποδόσφαιρο και γενικότερα στην κοινωνία? Μας πει και ο φίλος μας εδώ, Γιάννης. Για πες τι βλέπεις, τι λέει. Παοκάρα, τι λέει, πώς τη βλέπεις? Πας γήπεδο, είπες, διαρκείας δεν θα πάρεις. Διαρκείας δεν θα πάρω, ναι. Γήπεδο πηγαίνω όμως. Πας όμως, ναι. Ποια θύρα πας? 5. 4, περισσότερο 4. 4 πας απάνω, ναι. Και εσύ, ο φίλος σου, ναι, ναι. Ο Νίκος. Ναι, ναι, ναι. Συν 4. Συν 4. Ωραία. Οπότε τι γίνεται εκεί? Κοίταξα, δεις. Τώρα μετά τη διακοπή περιμένουμε καλύτερη την ομάδα. Περιμένουμε καλύτερη. Θα δείξει. Ξεκινάμε από το μάτι της Κυριακής. Δεν μου λες, τώρα που κυνηγάνε τον Ζαβίδη οι θεοί, οι δαίμονες, ξόρκια, αξιωματική αντιπολίτευση, πρόεδροι, καναλάρχες, δημοσιογράφοι, λαγό τον ανεβάζουν, σουπιά τον κατεβάζουν κτλ. Τον κόσμο πώς το βλέπεις απέναντι σε αυτή την
Είναι σαν ξένος ο Σαββίδη. Γενικά δηλαδή... το Σαββίδη το ξέρεις και εσύ ότι δεν τον αγαπάει ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν τον αγαπάει. Γιατί, επειδή είναι Ρώσος? Όχι, καμία όχι. σχέση. Απλά. Μαλά το εσύ γιατί λες, γιατί δεν τον αγαπάνε. Εσείς γιατί τον αγαπάτε το Μαρινάκι, ας πούμε. Έχετε άλλη συμπεριφορά. Δηλαδή, έχετε μια συσπήρωση απέναντι στον μεγαλομέτωχο του Ολυμπιακού. Και όταν βγει κάποιος να πει κάτι γι' αυτόν και τον κατηγορήσουν εισαγγελέας τον Ατάλο, βγαίνετε μπροστά σαν θωρακισμένοι, να πούμε, πιστοί από τον απλό φίλαθλο μέχρι τον οπαδό, τον παράγοντα, του ερασιτέχνη, τον, ξέρω, τον παλέμαχο και τον στηρίζετε. Κάτι το οποίο δεν κάνουν οι παοξίδες. Για πέσουμε εσύ τώρα να, που να ναι. απαντήσω πρώτα για τον κύριο Σαββίδη. Να απαντήσω για τον κύριο Σαββίδη. Ναι. Πιο κοντά στο μικρόφωνο. Ναι. Κατά τη γνώμη μου, ναι. ο άνθρωπος αυτός ναι. που εξηγίανε οικονομικά τον ΠΑΟΚ ναι. και μόνο γι' αυτό θα έπρεπε να το αισθάνονται όλοι υποχρεωμένοι. Ναι. Και οι φίλαθλοι και όλοι. Ναι. Από εκεί και πέρα τώρα αυτό το συνέστημα που βλέπω κι εγώ να διακατέχει τον πολύ κόσμο δεν μπορώ να το καταλάβω, υπό την έννοια ότι αν αυτή τη στιγμή δεν ήταν ο κύριος Σαββίδης, δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να είχε ρόστερ με κάποιους καλούς παίχτες. Παρένθεση, μπορούσε να έχει και καλύτερους, κλείνει παρένθεση, αλλά εγώ δεν είμαι αυτός που θα επέμβω να του πω τι θα κάνει με την τσέπη του. Αυτό όσον αφορά τον κύριο Σαββίδη. Δεν τον αγαπάνε όμως. Λέει εδώ ο παδός του ΠΑΟΚ, φίλος του ΠΑΟΚ. Δυστυχώς για μένα. Γιατί? Αυτό βλέπω. Ναι. Κρύοι είναι δηλαδή. Πιθανόν ναι. επειδή περίμεναν κάποια αποτελέσματα από όλα όσα είχαν προηγηθεί όταν ανέλαβε και αγόραζε τροπεοθήκες και όλα τα σχετικά. Φυσικά καλά έκανε ο άνθρωπος και πήρε τροπεοθήκη, αλλά δεν το λες. Πάρε ναι. πρώτα το τρόπαιο και μετά το βάζεις στην τροπεοθήκη και το τραβάς και φωτογραφία. Α, ναι. Θα χρησιμοποιήσω, επειδή είμαστε στη Βόρεια Ελλάδα, μια παροιμία που λένε οι πόντι. Πρώτο άσον λέει και αμά κακάριξον. Εσύ από την Κεφαλονιά είσαι. Εγώ είμαι από την Κεφαλονιά, ναι. αλλά ξέρω και μια ποντιακή παροιμία τέλος πάντων. Πρώτα κάτω και μετά κακάριστο. Ναι. Πρώτο δηλαδή. Άσον και αμά κακάριξον. Ναι. Που σημαίνει, ναι, μάλιστα, καταλαβαίνω. Ναι. Πρώτα κάλτα αυγό λέει και μετά κακάρισε. Ναι. Μεταφορικός. Ναι, ναι, ναι. Από εκεί πέρα τον κύριο Μαρινάκη. Ναι. Πώς τέτοια αγάπη εσείς, ας πούμε, και εμείς, οι άλλοι κρύοι, να πούμε, ναι. Εμείς αγαπάμε κάποιον που τον βλέπουμε ότι πασχίζει, προσφέρει και έχει και αποτέλεσμα. Μάλιστα. Όχι λόγια. Αχα. Θυμάμαι πριν από 25 περίπου χρόνια που ο Ολυμπιακός διοικείται από κάποιον ο οποίος διετείνεται, υποστήριζε ότι έχει ρουμπίνια, έχει διαμάντια, έχει μπριλάντια, έχει δεν ξέρω σπάγκους τι είχε. Ναι. Και τελικά δεν είχε τίποτα από όλα αυτά και η ομάδα διεσύρετο. Διεσύρετο. Και ναι. δεν θα ξεχάσω με το συγχωρεμένο το Φίλιππα το Συρίγο. Μαζί. Ο οποίος ήταν αντιολυμπιακός, όπως και ο γιος του Γιώργος τώρα που μεταδίδει μπάσκετ. Τέλος πάντων, ναι. η όλη ιστορία είναι ότι το ρωτάει, του λέει εσείς χρωστάτε. Λέω Σαλιαρέλης, χρωστάω. Ναι. Εσείς του λέει δεν χρωστάτε. Λέω Συρίγος, όχι. Και σηκώνει το ολόκληρο πρόεδρος του Ολυμπιακού και πάει να σφίξει το χέρι του δημοσιογράφου που καθόταν απέναντι, επειδή δεν χρώσταγε. Δηλαδή για όνομα της Παναγίας, από εκεί πέρα τι ομάδα περιμένεις να έχεις. Ναι. Γι' αυτό κιόλας. Λες δηλαδή ότι συγκρίνεις τον Σαλιαρέλη με τον κύριο Σαββίδη, δηλαδή. Όχι. Όχι. Προς Θεού, όχι. Κάθε άλλο. Απλώς ναι. λέω ναι. ότι αυτό τον πρόεδρο που πήγαμε. Η θύρα 7 και τον βγάλαμε από το γραφείο του με την καρέκλα μαζί ναι. και τον στείλαμε σπίτι του. Αυτόν δεν μπορείς να τον αγαπήσεις γιατί σε κοροϊδεύει. Δηλαδή, εσείς αν είχατε το Σαββίδη θα τον πετάγατε με την καρέκλα απ' έξω, ας πούμε. Όχι, θα... όχι, όχι, όχι. Όχι, γιατί βλέπουμε ότι ο άνθρωπος πασχίζει. Ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή δεν γνωρίζει πολλά-πολλά από ποδόσφαιρο. Είναι άμπαλος, ναι. Ό,τι του συνιστούν το κάνει. Ναι. Τώρα, αν η σύμβουλή του είναι αυτή που πρέπει, η ενδεδειγμένη θα λέγαμε, ναι. ή όχι, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Μάλιστα. Ούτε μπορώ να επέμβω. Και τέλος θέλω να πω για τον κύριο Μαρινάκη ότι πέραν των άλλων δείχνει κάθε χρόνο ότι προσπαθεί να κάνει το παραπάνω βήμα. Ναι. Φέτος βέβαια. Για έμεινε να... πίσω λίγο, ναι. Έμεινε πίσω γιατί είχε το νου του, φαίνεται, στην άδεια την τηλεοπτική και άφησε τις αρμοδιότητες. Τους παρατρεχάμενους, οι οποίοι δεν τα πήγαν καθόλου καλά και φτάσαμε την τελευταία μέρα να κυνηγάμε να αγοράσουμε παίχτες. Μάλιστα. Οπότε υπήρξε ένα καμπανέβασμα στην ομάδα. Του το συγχωρείτε όπως δεν είναι. Δηλαδή. Οπωσδήποτε. Ναι. Δεν το κουβεντιάζουμε γιατί συντηρεί και τις ομάδες που έχουμε του γυναικείου μπάσκετ, του βόλεϊ, του ανδρικού βόλεϊ. Ναι. Του πόλο. Ναι. Σε όλες τις ομάδες λοιπόν είναι κοντά και βοηθάει. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν και εμείς του δείχνουμε μια αμέριστη αγάπη και συμπαράσταση, διότι κατά την προσωπική μου άποψη
δεν είχε κανένα κίνητρο να κάνει το παραμικρό σχετικά με αυτά που τον κατηγορούσαν και που στο δικαστήριο το οποίο έγινε δεν ακούστηκε καν το όνομά του ούτε έξω από την πόρτα. Πάντως μου έκανε εντύπωση, θα το λέω για χρόνια, η συσπήρωση που είχατε γύρω από το Μαρινάκι, εσείς οι οπαδοί, οι φίλαθλοι. Αλλά η ερώτησή μου είναι ότι το κάνατε γιατί έχετε δει έργο από τον κύριο Μαρινάκη. Φυσικά. Ο άνθρωπος είναι κοντά σε όλους τους πολίτες του Πειραιά αλλά και όπου του ζητηθεί. Ναι. Πολύ ωραία. Για να δούμε τους παοξίδες τώρα. Εσύ πώς αντιλαμβάνεσαι το γεγονός ότι σήμερα μίλησα κάπου, δεν θα πω πού, με δημοσιογράφους, κανονικούς ας πούμε δημοσιογράφους, όχι τον Γρηγόρη που είναι και το ένα και το άλλο, και τους είπα ότι. Παιδιά, δεν είδα, λέω, να υπάρχει σε site, σε εφημερίδες, ραδιόφωνα, ξέρω εγώ τα λοιπά, αντίδραση για αυτά που έχουν ακουστεί εναντίον του κυρίου Σαββίδη και τα λοιπά. Και τι απάντηση πήρα? Για πες. Ο Εραστέλης Πάοκ, λέει, βγήκε. Μεγάλο δημοσιογράφη, έχω ρωτήσει. Λέω όχι. Οι παλέμαχοι του Πάοκ, λέει, βγήκαν. Λέω όχι. Οι οργανωμένοι οπαδοί του Πάοκ, λέει, βγήκαν. Πάλι λέω όχι. Δεν μου λες, λέει, εσύ. Δεν θα έπρεπε να κάνεις αυτή την ερώτηση. Λέω, γιατί το λες αυτό, γιατί το λέτε αυτό? Διότι, λέει, εσύ λειτουργείς εμπορικά πολλές φορές. Δεν πήρες χαμπάρι, λέει, ότι ας πούμε η κοινή γνώμη, η παοξίδικη και τα λοιπά, είναι πάρα πολύ κρύα με το Σαββίδι, οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος εμείς να στηρίξουμε ένα Σαββίδι ο οποίος δεν στηρίζεται από τον κόσμο. Δηλαδή, μου λένε, κοίτα λίγο την κοινή γνώμη, η οποία κοινή γνώμη είναι κλάιμα για το Σαββίδι. Κοίτα λίγο τους Αμερικάνους οι οποίοι είναι σύμμαχοί μας. Κοίτα λίγο ο Τσίπρας ότι θα πάρει δρόμο και ότι τον έχουν για σούτι οι νεοδημοκράτες. Δηλαδή, δες το λίγο πιο απλά. Μην μπαίνεις στη διαδικασία συναισθήματος. Εσύ τι λες, Γιάννη μου, πάω ξύσεις εσύ. Πώς το ερμηνεύεις, να πούμε. Ναι. Όπως σου είπα, δεν τον έχει αγαπήσει ο κόσμος, γιατί πρώτα απ' όλα φαίνεται ότι δεν είναι κοντά στην ομάδα. Δηλαδή, μπορεί να την έχει καθαρίσει οικονομικά, να αποπνέει μια υγεία, αλλά ούτε επίπεδο την έχει ανεβάσει όπως προμήνυε. Δηλαδή, αν ξέρατε ότι εάν έφευγε αυτός, τα οικονομικά δεν θα ήταν διαφορετικά, θα του κάνετε και καμιά μπουκα. Πολύ πιθανό αυτό, ναι. Και δεν είδατε χαΐρι από αυτόν στην μπάλα σου. Μέχρι στιγμής αγωνιστικά δεν έχει ανεβάσει την ομάδα επίπεδο. Δηλαδή, ό,τι βλέπαμε τα τελευταία χρόνια του Ζαγοράκη, ας πούμε, την τριετία 8 με 11, 8 με 12. Δηλαδή, εσείς παοξίδες ονειροπολείτε την περίοδο Ζαγοράκη, ας πούμε. Όχι, καμία σχέση. Ναι. Έχουμε μείνει στο ίδιο επίπεδο, αυτό λέμε. Δεν αλλάξατε επίπεδο. Δηλαδή, έχουμε ένα μεγαλομέτωχο με πολλά λεφτά, δηλαδή, προσπαθεί, αλλά δεν έχουμε ανέβει επίπεδο. Δηλαδή. Κάποιο αποτέλεσμα δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής. Και φταίει και ο ίδιος αυτό, διότι από την αρχή που ήρθε, όπως είπε και ο κύριος Γιάννης, με τις τροπεοθήκες, με τα μεγάλα λόγια, αυτά πιστεύω πρώτα τα κάνεις. Είναι λίγο παραμυθάς, δηλαδή. Είναι λίγο, ας πούμε. Επί του επικοινωνιακού φαίνεται ότι δεν το έχει. Καθόλου. Είναι αντιεπικοινωνιακός. Πάρα πολύ. Ναι. Πες μου παραδείγματα, ας πούμε. Αντιεπικοινωνιακός, τι. Αυτό ακριβώς σου λέω. Μόλις ήρθε στον ΠΑΟΚ, μιλούσε για τροπεοθήκες, για Champions League είχε μιλήσει, αυτό πάλι. Εντάξει. Ναι. Από τη στιγμή που δεν. Ούτε το Βρυσίδι απέναντι στον Ολυμπιακό έπιασε. Ούτε. Να το παίξει αδικημένος. Όχι. Ναι. Δηλαδή, παρότι υπάρχει η αντιπάθεια του απέναντι στον Ολυμπιακό από τον κόσμο του ΠΑΟΚ, ούτε αυτό έπιασε από τον κύριο Σαββίδη. Μαλά το εσείς τους αντιπαθείτε τους ΠΑΟΞίδες? Φυσικά όχι, και μάλιστα επί προσωπικού εγώ δεν είμαι αντί σε καμία ομάδα και να μην ξεχάσω δεν ανήκω και σε κανένα πολιτικό κόμμα. Ναι, επειδή με τον Πατακό κάναμε μια κουβέντα στην τηλεόραση και είπες κάποια πράγματα, ας πούμε, τα οποία συγκρίναμε τη Μερκού οικονομικά δύο εποχές με παραδείγματα και έχουμε και αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα, κάνοντας την οικονομική σύγκριση, δεν σημαίνει ότι αναφανδόν δέχεσαι ότι όλα ήταν. Συνοπτό, αναφανδόν τι σημαίνει, πες το. Δηλαδή. Όλα μαζί εξυπαρχείς. Ναι, μη. Τους μπερδεύεις τώρα. Τους μπερδεύεις. Αυτά αναφανδόν. Ναι, πες τα εκεί απλά. Ότι όλα ήταν πάρα πολύ καλά κτλ. Υπήρχαν τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα. Ναι. Η οικονομία λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση ήταν πλεονέκτημα. Και για την οικονομία και μόνο, δηλαδή, μια οδό την ήθελες εσύ στο Σιδιανό Πατακό.
Πιθανόν. Είπα ναι. ότι όπως έχουν κάνει σε άλλους που έκαναν τα μύρια όσα. Τα μύρια όσα, ναι. Δηλαδή, να πω τώρα ότι ο Ανδρέας Συγκρός, ένας πολύ μεγάλος εθνικός ευεργέτης υποτίθεται. Ο Ανδρέας Συγκρός. Έλληνας είναι αυτός. Ναι. Ευεργέτης. Πριν 100 χρόνια και πλέον. Α, υπάρχει οδός για αυτόν. Ναι, ναι, υπάρχει ο Συγκρούς στην Αθήνα. Εκείνος είχε κάνει την απάτη με τα λαβρεωτικά εκεί, τις μετοχές των μεταλλίων Λαβρίου. Και ήρθε εδώ μετά στην Ελλάδα από 20 χρόνια που είχε παραγραφεί και έκανε οδούς και έκανε και κάποιο νοσοκομείο, γιατί είχε πάθει και αυτό σε ένα αφροδίσιο στο Παρίσι. Και ήρθε και το έφτιαξε και αυτό. Αφροδίσιο. Ναι, ναι. Τι, πήδηξε καμιά γαλίδα. Προφανώς δεν πρόσεχε. Δεν πρόσεχε. Δεν πρόσεχε. Δεν ξέρω. Ναι. Εντάξει, δεν μας νοιάζει. Αυτό εμείς λέμε το άλλο. Ναι. Οπότε, άρα λες, αμύριο όσο έκανε. Σε κάτι τέτοιος, ένας άνθρωπος που τέλος πάντων δούλευε και έφτιαχνε πράγματα, έργα έτσι, και οικονομικά ας πούμε βοηθούσε τον κόσμο, θεωρώ ότι δεν θα ήταν κακό. Από εκεί και πέρα θα μπορούσε τώρα να σου πει όμως και άλλος ότι και ο Ανδρέας Παπανδρέου βοηθούσε τον κόσμο, διότι έδωσε δουλειές, άνοιξαν να πούμε οι βιοτεχνίες, ναι, κονόμησε ο κόσμος λεφτά, πήγαν στα μπουζούκια, φάγαν, ήπιαν, κάνανε σεξ. Οι Γερμανίδες τουρίστριες διψούσαν για σπέρμα, οι Ιαπωνέζοι βρικόλακες με καλώδια στο αίμα κτλ. Θα μπορούσε να σου πει κάποιος οικονομικά ήμασταν καλά και τότε. Βεβαίως, ναι, και τα πρώτα 4 χρόνια του Πασόκ τότε ήταν ειλικρινά πάρα πολύ ευεργετικά, καλό. Ναι. Ναι. Αυξήθηκαν οι μισθοί στους δημοσίους υπαλλήλους. Βεβαίως. Ο Γεννηματάς έφτιαξε, ας πούμε, το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι το Γεννηματά δεν πρέπει να το δώσουμε εδώ. Ας πούμε ο Ανδρέας, ο οποίος έφαγε τόσος κόσμος. Όχι βέβαια. Ναι. Βεβαίως. Ναι. Και ειδικά του Γεννηματά που είχα την τιμή να είμαι και φίλος του Γιώργου. Ναι, ήσασταν φίλοι. Ναι. Ναι. Με αυτόν και με τον Βαγγέλη τον Γιαννόπουλο που ήταν από το Περιστέρι, το τόπο που έχω γεννηθεί στην Αθήνα. Κεφαλονιά δεν είσαι, α, Περιστέρι. Στο Περιστέρι γεννήθηκα εγώ, από εκεί είναι η καταγωγή μου. Ναι. Και αυτούς τους δύο γνώριζα όλους. Mm. Και ξέρω ότι πρόσφεραν οι άνθρωποι ό,τι μπόρεσαν. Ναι. Για να μην λέω πολλά. Πάντως στους Παοξίδες οι Ολυμπιακοί δεν τους αντιπαθείτε. Δεν έχουμε. Αυτοί γιατί σας αντιπαθούν, τι λες? Πιστεύω πως έχει καλλιεργηθεί από κάποια εφημερίδα παλιότερα, η οποία δεν υπάρχει πια εδώ στο Βορρά. Ναι. Η οποία κάθε εβδομάδα ας πούμε έβρισκε και έγραφε και έλεγε, ξεσήκωνε τον κόσμο, ερχόταν εδώ η ομάδα μας, μας δέρνανε χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος. Ναι. Μέχρι και πριν από 2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, με τον ημιτελικό του κυπέλου. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι λυπηρά πράγματα. Δεν προάγουν τίποτα. Ο κόσμος δηλαδή κατευθύνθηκε από δημοσιογραφικά γραφεία, ας πούμε, λες? Ναι, συγκεκριμένα επειδή τότε εργαζόμουν και εγώ σε κάποια εφημερίδα. Πού, πότε? Στην Αθλητική Ήχο. Δεκαετία 70. Έχει κλείσει, ναι, ναι. Από την 1η Σεπτεμβρίου του 1972 μέχρι τις 30 Ιουνίου του 1976. Τέσσερα χρονάκια. Τέσσερα χρόνια. Και διαβάζαμε όλες τις εφημερίδες βεβαίως και βλέπαμε τι έγραφε το ύφος και το ήθος. Αυτό έκανε πολύ μεγάλο κακό. Πρώτα απ' όλα έκανε κακό στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ γιατί έκανε κακό? Γιατί τους έδωσε, να το πω έτσι, μια κακή νοοτροπία. Mm-hmm. Δεν μπορούσαν να συγκρατηθούν. Παρεκτρέποντο χωρίς να υπάρχει λόγος. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα ο κύριος αυτός τότε δεν έκανε άλλη δουλειά παρά να γράφει, τους έσφαξε ο διαιτής, τους έκανε ο διαιτητής. Χάναν από το Εγάλεο 2-0, τους έφταιγε ο διαιτητής. Χάναν από το Φωστήρα ο διαιτητής. Χάναν από τον, ναι, Πανιόνιο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και τώρα με μεγάλη μου ευχαρίστηση βλέπω ότι πάρα πολλοί οπαδοί του ΠΑΟΚ, που εμένα μου είναι και συμπαθείς, είναι, και η ομάδα, ναι, βεβαίως και οι φίλαθροι που είναι έτσι φανατικοί μου αρέσουν, αλλά έχουν μεταστραφεί γιατί καταλαβαίνουν ότι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Εδώ τα ποδάρια του ψέματος έγιναν τεράστια. Μεγάλωσαν τα ποδάρια. Μεγάλωσαν υπερφυσικώς πολλά χρόνια. Άρα λοιπόν, άρα λες αδίκως τις άλλες ομάδες της Αθήνας δεν τις κυνηγούσαν, λες? Όχι. Όχι, εγώ δεν έχω πρόβλημα με καμία ομάδα. Όχι, εδώ οι εφημερίδες οι δικές μας, λες? Ότι... Όχι, όχι, όχι. Μόνο τον Ολυμπιακό. Θα πω και κάτι που πιθανόν τα παιδιά που είναι νεαρά δεν το ξέρουν. Ο ΠΑΟΚ, το πρώτο του σήμα ήταν ένα τριφύλι με ένα πέταλο. Μάλιστα.
Μετά έγινε δικέφαλος αετός. Όποιος νομίζει ότι δεν λέω αλήθεια να το πει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα υπάρχει μια φιλία με τον Παναθηναϊκό όλα τα χρόνια που τη θυμάμαι. Φιλία. Ναι, με την ΑΕΚ λόγω του ότι υπάρχει το ίδιο σήμα. Είναι φυσικό να υπάρχει μια συμπάθεια κτλ. Και ο αντιπαθής ήταν ο Ολυμπιακός, που θυμάμαι εγώ τότε στην εφημερίδα, ας πούμε, ο συγχωρεμένος ο Νίκος ο Γουλανδρής, ότι τιμολόγιο του πηγαίνανε το πλήρωνε ο άνθρωπος αμέσως. Ό,τι του ζητάγαν έκανε. Είχε πάρει τους καλύτερους παίχτες στην Εθνική Ελλάδος. Είχε, να μην αρχίσω και αραδιάζω εδώ πέρα, γιατί τους ξέρουν οι περισσότεροι. Ειδικά οι κάποια ηλικία άνω των 50 που μας ναι, ακούν. Αλλά οι παοξίδες λένε δεκαετία 70 να τους έχουν σφάξει διαιτητές και τα πήρε ο Ολυμπιακός αδίκως τα πρωταθλήματα εκείνη. Ο ΠΑΟΚ πήρε ένα πρωτάθλημα τότε που το άξιζε και πιθανόν να έπαιρνε κι άλλο ένα, αλλά δεν του το στέρισε ο Ολυμπιακός. Ποιος του το στέρισε? Α, ο Παναθηναϊκός. Ναι. Επίσης θέλω να πω ότι επειδή ακούω το παράπονο τους ότι ο τελικός γίνεται στην Αθήνα και γίνεται στην Αθήνα. Ναι, σου λέει άμα ήμασταν εμείς. Ας πούμε και παίζαμε στη Λάρισα ή στη Θεσσαλονίκη, θα είχαμε περισσότερους τίτλους. Μάλιστα, ναι. Πιθανόν. Αλλά εκείνο που ξέρω εγώ είναι ότι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, δηλαδή στην Αγγλία γίνεται στο Λονδίνο. Ναι. Άρα μπορούσε και η Μάντσεστερ να αρχίσει να διαμαρτύρεται και η Λίβερπουλ. Ναι. Δεν θα είχαν και αυτές δίκιο, θα είχαν. Αλλά επειδή συνηθίζεται αυτό σε όλες τις χώρες, έχει επικρατήσει να γίνεται και εδώ αυτό. Εάν με ρώταγαν την προσωπική μου άποψη, επειδή θεωρώ τη Θεσσαλονίκη συμπρωτεύουσα και την αγαπάω, γι' αυτό και μένω και αναπνέω τον αέρα της, θα συνιστούσα, αν όχι χρόνο παρά χρόνο, ένα χρόνο ξέρω εγώ στη Θεσσαλονίκη, δύο χρόνια στην Αθήνα, λόγω του ότι είναι μεγαλύτερη πόλη κτλ. Θα το συνιστούσα αυτό, αλλά εγώ δεν έχω καμιά αρμοδιότητα. Εγώ απλώς καταθέτω μια πρόταση. Μάλιστα. Γιάννη, πώς τα ακούς όλα αυτά, εσύ πώς νιώθεις? Για ποιο, ποιο από όλα? Καταρχήν τώρα με τις εκλογές της ΕΠΟ που ο Βίκτορας ΕΠΟ. Της ΕΠΟ. Ναι. Ναι. Ακούγεται ότι η δική μας μεριά, του ΠΑΟΚ δηλαδή, του κύριου Γραμμένου, είναι πολύ κοντά. Είναι, λέει, βασικά περίπου ισοπαλία ακούγεται ότι είναι, αλλά... Ναι, κάπου τέτοιο. Ναι, ναι, είναι ναι. Πολύ κοντά. Ναι. Βέβαια, θεωρούν ότι θα τα καταφέρουν, θα την πάρουν την ΕΠΟ. Αυτό θα, δει, θα το δούμε, θα το δούμε. Πλησιάζουν οι εκλογές. Από... Κοίταξε να δεις. Το πρωτάθλημα φέτος θα παιχτεί στα αίσια. Εγώ έτσι πιστεύω. Και ο ΠΑΟΚ μπορεί να το διεκδικήσει. Μπορεί. Μπορεί, πιστεύω. Εγώ λέω ότι μπορεί. Ναι. Εντάξει, έχει κάποια κενά, αλλά όχι επειδή είναι τόσο καλή ομάδα ίδιος, επειδή δεν τρομάζει κάποιος από τους άλλους. Εγώ αυτό θεωρώ. Ναι. Όλοι έχουν τα τροτά του σημεία. Άρα και ο ΠΑΟΚ έχει τροτά σημεία. Προφανώς και έχει τροτά έχουν σημεία. Έχουν και οι άλλοι τροτά σημεία. Αυτό είναι, αυτός είναι ο λόγος. Οπότε, δηλαδή, ναι. Ναι. Δεν είναι ότι. Είμαι, δεν είμαι άτρωτος εγώ, αλλά ούτε και οι άλλοι είναι άτρωτοι. Δεν είναι καμία πολύ καλή ομάδα, ναι. Και με διαφορά μεγάλη από τις άλλες. Αυτό, γι' αυτό ναι. Το λόγο πιστεύω θα παιχτεί στα ίσια, αγωνιστικά. Πού θα παιχτεί στους προπονητές, στις λεπτομέρειες, θα παίξει ρόλο οι μεταγραφές του Ιανουαρίου. Τι? Οι προπονητές σίγουρα θα παίξουν πολύ, πολύ μεγάλο ρόλο. Πάρα πολύ μεγάλο. Ναι. Και κανένας από τους τέσσερις εμένα δεν μου φαίνεται τόσο ικανός ώστε. Ο Μαλάτος αυτό... τον Μπέντο τον είχε κράξει στις πρώτες αγωνιστικές. Δίκιο είχε, είχε ναι. Απόλυτο δίκιο ναι. Που τον έκραξε, γιατί έκανε τακτικά πάρα πολλά λάθη. Φάνηκε κιόλας από την κακή απόδοση της ομάδας. Δηλαδή, ας πούμε, στο μάτς με την ΑΕΚ υπήρχε ξεκάθαρη μεταμόρφωση αγωνιστικά που επανέφερε το. Ο Ίβιτς που έχει τροτά. Στο κουτσάρισμα, τα έχουμε πει αυτά πάρα ναι. Πολλές φορές. Στο κουτσάρισμα έχει θέματα. Έχει θέματα. Δηλαδή, στείνει πολύ ωραία την ομάδα, όλα καλά, αλλά. Μέσα στο παιχνίδι, δε, άμα στραβώσει το παιχνίδι, δεν μπορεί να το γυρίσει. Δεν μπορεί να το γυρίσει. Φάνηκε, ας πούμε, στις δύο ισοπαλίες που έχουμε κάνει. Ναι. Δεν. Στο κουτσάρισμα υστερεί ακόμα. Λόγω απειλής. Άμα στραβώσει το ματς, δεν έχει ακόμα την εμπειρία. Κοίταξε, τον βλέπουμε τον ΠΑΟΚ. Μπαίνει δυνατά, προσπαθεί. Άμα του κάτσει τον γκολ. Τα δεύτερα ημίχρονα που πέφτει. Τα δεύτερα ημίχρονα ναι, του είναι ναι. Πάρα πολύ άσχημα. Δηλαδή, δεν έχουμε δει σε πού κανένα. Τα αποδίδεις εσύ. Μήπως. Κάνουν κατάχρηση δυνάμεων. Κακή δηλαδή, κατανομή δυνάμεων. Μπαίνουν ναι. Πάρα πολύ δυνατά και στη συνέχεια, όπως είναι λογικό, και όλα πέφτουν βιολογικά, αγωνιστικά. Θα μου πεις δύο λόγια πριν πάμε στο πρώτο διάλειμμα για τον Ηρακλή και τον Ντέρμπι. Αν το θεωρείς Ντέρμπι πρώτο. Είναι. Τι να κάνουμε, Ντέρμπι. Το θεωρείς Ντέρμπι. Αυτοί έχουν τα προβλήματά τους. Τους πέταξε ο εισαγγελέας μια μαγιά τώρα, γιατί ο νομίμος δεν μπορεί να βγουν από τα γραφεία. Ναι, ναι. Το ακούσαμε αυτό. Εγώ το είπα ότι μόνο με τραμπούκο μπορεί να γίνει. Αυτό προηγούμε του ρεπορτάζ. Δικαιώθηκες. Δικαιώνομαι. Μόνο με τραμπούκο μπορεί να γίνει. Α, και τα λοιπά. Αλλά πάλι τραμπούκος δεν μπορεί να γίνει, γιατί
και αστυνομική διεύθυνση κτλ. Μπάτσι μάτσι, μυστική νηστική είναι γύρω από την ομάδα αυτή κτλ. Έχουν στοχοποιήσει το οργανωμένο οπαδικό κίνημα του Ηρακλή, τους γουστάρουν, έχουν κάτι τέτοια θεματάκια. Η ομάδα τους θα πάει με τον Μπασά Σεντερφόρ στην Τούμπα. Εγώ βλέπω τεσσάρα. Μακάρι. Ναι, μακάρι, εγώ βλέπω τεσσάρα. Δεν επιθυμώ, λέω βλέπω. Εγώ γιατί σου μπορεί, λέω επιθυμώ. Μπορεί να βγει ένα. Εσύ επιθυμεί γιατί σε πάω ξύλο. Ναι, ναι. Θα βγει ο Ηρακλήδας να πει εσύ γουστάρεις. Όχι, δεν γουστάρω. Ούτε να χάσει ούτε να κερδίσει, δεν με ενδιαφέρει. Βλέπω όμως ότι θα φας, Ηρακλήδεα, και τεσσάρα. Θα φας και μπουκ από τη διαιτησία. Και επίσης, επειδή πέρσι γίνα κάτι μαγκές εκεί στα επίσημα του ΠΑΟΚ από κάτι. Κάτι Ηρακλήδης, ναι, ναι, ναι. Ο Γιώργος ο Σαββίδης έμαθα ότι αυτό φέτος δεν θα το επιτρέψει. Οπότε συνιστώ, όχι πολλά στους Ηρακλήδης εκεί. Θα μου γκολ δεν αβάλλεται, αλλά. Και στα, μα γράφετε στα, με τα σπρέι, ναι, σε ναι, κτλ. Ναι. Πρέπει να είναι προσεκτική. Δεν θα περάσετε καλά. Έτσι έμαθα. Λοιπόν, Μαλάτο, πώς θα βλέπεις αυτά τα ένθο Θεσσαλονικιώτικα? Ναι, ναι. Εγώ δεν θα έλεγα ότι εύκολα ο Ηράκλης μπορεί να φάει 4 γκολ από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι αναποτελεσματικός. Ναι. Δηλαδή κάνει ευκαιρίες, αλλά δεν τις βάζει. Ναι. Φυσικά σε καμιά περίπτωση. Για πολλούς λόγους και εκτός γηπέδου τα λέω αυτά. Εάν παίξει όπως έπαιξε στη Βέρεια. Και με τέτοιο τρόπο έχω την εντύπωση ότι δεν θα κερδίσει κιόλας. Εάν παίξει όπως με τη Βέρεια. Κοίταξε, ο Ηρακλής είναι άρρωστος. Είναι ένα σωματείο το οποίο εκπέμπει μία αρρώστια. Αυτή τη στιγμή. Σε 10 μέρες μπορεί να έρθει ο Τον Πάπας και να γίνει ο Ηρακλής ο νούμερο 1. Σήμερα όμως που μιλάμε, ο Ηρακλής εκπέμπει μία μιζέρια και μία αρρώστια. Πάμε σε διάλειμμα. No και money, no honey. Δυστυχώς. Τι νο, αυτό. Δεν υπάρχουν λεφτά, δεν υπάρχει γλύκα. Μάλιστα. No money, η ομάδα χάνει. Αυτό ναι, είπες. Ναι, ναι. Συν no money, no honey. No. Πάμε διάλειμμα. Εδώ είμαστε, 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340 έχω τον οπαδό του Ολυμπιακού. Να σε λέω οπαδό ή φίλαθλο. Ό,τι γουστάρεις. Οπαδός φίλαθλος του Ολυμπιακού, αλλά με μιλήθιο ύφος. Πάντα καλωτημένος, με το ρολόι του το χρυσό, με το μαλλί του το ωραίο. Στη Μαρμίτα λένε μοιάζει με τον Μπρέκα. Το έχουν πει και άλλοι, φαντάζομαι. Ναι. Ναι. Κάποιος, σε κάποιο μήνυμα στη Μαρμίτα έλεγε μόνο η Βέρα Κρούσκα λέει, λείπει, λέει, από το στούντιο αυτή τη στιγμή. Ναι. Θα με ικανοποιούσε πολύ να το έλεγε όταν ήμουν νεαρός. Ποιος? Ο κύριος που το είπε. Μεγάλο σου πέφτει η Βέρα Κρούσκα. Ναι. Εσύ είσαι 59, αυτή θα είναι καμιά 70 τώρα. Εκεί γύρω. Γριά γυναίκα τώρα. Δε. Ναι. Όσο να είναι. Εσύ βέβαια. Τώρα κοτσονάτος αυτός, τώρα τι να την κάνεις την Κρούσκα. Εντάξει. Απλά σου στείλε ένα μήνυμα, λείπει η Βέρα Κρούσκα λέγοντας ότι μοιάζεις με τον Μπρέκα. Τον Μπρέκα τον, σαν ηθοποιό τον γούσταρες. Λίγα πράγματα. Σε κάποιες ταινίες, ναι, ναι. Σε ναι. Κάποιες άλλες, όχι. Τον θεωρούσα λίγο υπερβολικό. Θεωρείς ότι το έχει χάσει, έχει λαλήσει? Όχι, όχι, απλώς. Είναι εκτός εποχής. Λόγω, ναι, ναι, είναι εκτός δεν εποχής. Έβγαζε το συνέστημα, ναι, από το έργο, έβγαζε το συνέστημα το προσωπικό. Και εκεί κάποιες φορές, ναι, έχανε. Ναι. Αλλά γενικά ήταν ένας καλός ηθοποιός και είναι ένας καλός ηθοποιός. Τον πιστεύεις ότι είναι καλός ηθοποιός? Αυτή κάτω στην Αθήνα, εκεί τι περπατησίες έκανες, Μαλάτο? Δηλαδή, δεκαετία 70 έκανες περπατησίες, πώς ήταν τα πράγματα, να πούμε? Ναι. Γενικά, εγώ έτυχε να έχω φίλους μεγαλύτερους από μένα στην ηλικία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είναι 75 χρονών, 73 ετών. Μάλιστα. Ναι. Και επειδή ετύχανε να χορεύω καλά, με παίρνανε μαζί του. Όταν λες χόρευες καλά, τι εννοείς? Δηλαδή, μπέκικο και τέτοια. Γιατί το αφεντικό παντρέψε την κόρη του, εδώ το ιδιοκτήτης, και χόρεψε καταπληκτικό ταγκό. Και με τον κόκκινο που κουτσομπολεύαμε, γιατί στους γάμους ξέρεις, κουτσομπολεύει ένας τον άλλον, τι έγινε, τι φόρεσε ένας κτλ. Να το και το άλλο το νεράκι. Με λέει ο κόκκινος, στη Νεάπολη λέει τόσο ωραία το χορεύαν το ταγκό. Λέω αποκλείεται, έχει πάει σε σχολείο ο αρχηγός. Έτσι. Κανόν. Εσύ έχεις πάει σε σχολείο, σαν τον αρχηγό. Όχι. Ήσουν αυτοδίδακτος, να πούμε. Ναι, ναι, και ταγκό γνωρίζω, αλλά αυτό μου το είχε μάθει συγχωρεμένη η μαμά μου. Ναι, ποιο, το ταγκό? Ναι, ναι. Έλα. Και το βάλεις. Ναι. Είσαι ένας gentleman με άλλα λόγια, φίλαθρος του Ολυμπιακού, ο οποίος δεν χρησιμοποιεί βαριές εκφράσεις. Ποτέ. Ποτέ. Δεν υπάρχει και λόγο. Δεν υβρίζεις. Όχι. Είσαι καλός πολιτής στις ασφάλειες τις οποίες πουλάς.
35 σχεδόν. Και έχει μια πολύ δύσκολη πώληση, γιατί το να πουλάς βιβλία ή ασφάλειες όπως τις πουλάς εσύ είναι οι πιο δύσκολες πωλήσεις. Όχι, η δυσκολία του αντικειμένου είναι ότι πουλάς κάτι που άλλος δεν μπορεί να το πιάσει στο χέρι του. Είναι untouchable που λένε οι Άγγλοι. Untouchable είναι αυτό που δεν μπορείς να το αγγίξεις. Να τώρα μας ακούν οι παοξίδες και δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Το μεταφράζω. Θα σε κάνω εγώ να το μεταφράζεις. Να πούμε. Το μεταφράζω. Βεβαίως, βεβαίως. Θέλεις να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσουμε με το κοινό. Παιδιά, θέλετε, έχετε να συμπληρώσετε κάτι το οποίο ξεφύγαμε από την επικαιρότητα. Λύσαξε αυτός ο προηγούμενος ο φίλος μας εδώ, ο Καμόρα. Πήγε, λέει, ένας προποτζής, να πούμε. Έβαλε εκεί τα αγιάσματα, ξέρω, τις εικόνες κτλ. Και ήρθαν από την ΕΠΟ, πώς λένε, τον ΟΠΑΠ και του είπαν, λέει, βγάλτα. Λογικό είναι. Εντάξει. Αυτά εγώ δεν τα καταλαβαίνω υπό την έννοια. Ναι, αυτή στο πολύ. Όχι, την ανεξιθρησκεία, πώς τα λένε αυτά εδώ. Ναι. Ήστερα και το άλλο, ήταν μαλάτο. Δηλαδή, αν πάω εγώ, ας πούμε, να εκκλησιαστώ κάπου, σε μια εκκλησία, μπορώ να βρω τη Sporting Bank πίσω από τον παπά, να πούμε. Εντάξει, είναι μαγαζιά αυτά τώρα. Σου λέει το δικό μου το μαγαζί, δεν θέλω να διαφημίσει το άλλο μαγαζί εσύ. Εντάξει. Για τον άνω του φαίνεται παράξενο. Σου λέει, τι σε πειράζει έναν άγχο κτλ. Εντάξει, ναι, εντάξει. Εμείς οι Έλληνες, τουλάχιστον αυτοί που είναι από 35 χρονών και πάνω, έχουμε γαλουχηθεί με τη θρησκεία και την πατρίδα. Τώρα από εκεί και πέρα, αν ορισμένοι έχουν πρόβλημα με αυτό, δεν ξέρω τι να τους πω. Ναι. Ο Θεός να τους φωτίσει σε καλό μόνο. Mm. Αυτό. Αχα. Ναι. Εσύ είσαι εγκαλοχημένος με την πατρίδα και τη θρησκεία. Φυσικά. Δηλαδή δεν εξαγοράζεσαι για οποιοδήποτε ποσό να αλλάξεις. Οπωσδήποτε όχι. Ναι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά. Πρέπει να είσαι από τους λίγους Έλληνες που μπορεί να το κάνει στην πραγματικότητα, ας πούμε. Πιθανόν, αλλά νομίζω ότι κάποιος ο οποίος δεν έχει έρισμα δεν κάνει κάποια πράγματα τα οποία τέλος πάντων δημιουργούν πολύ κακές εντυπώσεις γενικά. Δηλαδή με 4 εκατομμύρια ευρώ μουσουλμάνος δεν γινώσουν. Όχι. Όχι. Μη μου πεις 14 για θα σου πω όχι, και με 24 και 34 και 104. Όχι. Θα πεις όχι. Ναι. Όχι. Δεν αλλάζω τη θρησκεία μου. Ναι. Δεν αλλάζω την ταυτότητά μου. Η ταυτότητά σου, άμα γράφει η ελληνική. Πόσα, όχι, για την ελληνικότητά σου, ας πούμε. Πόσα θα, με πόσα, ας πούμε, θα την άλλαζες. Ποια είναι η τιμή σου, ας πούμε. Με τίποτα. Δεν έχει τιμή. Όχι. Όχι. Στα θέματα της πατρίδας είμαι κάθετος και άτεκτος. Ναι. Δηλαδή ναι. Δεν συγχωρώ το οτιδήποτε. Μάλιστα. Έτσι. Εντάξει. Η πατρίδα δυστυχώς, επειδή κάνανε τα νέα παιδιά να μην αγαπάνε την πατρίδα. Ναι. Γιατί να την αγαπάνε? Για να τους ρωτήσουμε, την αγαπάτε την πατρίδα? Να το τελειώσω. Να το τελειώσουμε. Να το τελειώσω. Ναι. Είστε διαφορετικές γενναίες, να πούμε. Να ανοίξουμε γραμμές 2-31-090-90-90. Ναι, για να ακούσουμε. Εύχομαι να μην υποστούμε κανέναν εθνικό ακροτηριασμό πάλι τύπου 74. Και από εκεί και πέρα θα δουν ότι χωρίς την πατρίδα όλα τα άλλα είναι μάταια. Όχι το κράτος, ναι. Την πατρίδα. Για να δούμε τα νέα παιδιά τι λένε και τι λένε και οι νέοι σήμερα των 20 ετών. Γιάννη, για μπες στο παιχνίδι. Ο Νίκος. Ναι, ναι. Ναι. Την πατρίδα γιατί να την αγαπήσουμε? Πότε να προλάβουμε να την αγαπήσουμε? Δεν έχει προσφέρει κάτι σε εμάς, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Ναι, δεν έχει ανταποδοτικότητα, λέει αυτό. Σαν όνομα το ότι είμαστε περήφανοι που είμαστε Έλληνες. Εντάξει, αυτό μόνο στα λόγια, δεν έχει προσφέρει. Δεν νιώθεις και τίποτα δηλαδή. Ναι. Αυτή τη στιγμή το κράτος, έτσι όπως είναι, με την οποιαδήποτε κυβέρνηση, δεν λέω για τη συγκεκριμένη και την προηγούμενη. Δεν το πάμε είναι... κομματικά, ναι. Όχι, γενικά μιλάω. Αν όχι, κυβέρνηση γενικά δεν έχουν προσφέρει κάτι σε εμάς τους νέους. Ναι. Μπορώ να το απαντήσω εγώ. Να το απαντήσεις, και να πάμε στην κουβέντα. Ναι. Ο Τζον Κένεντι είχε πει: μη κοιτάς τι κάνει η Αμερική για σένα, κοίτα τι κάνεις εσύ για την Αμερική. Ωραία. Το ίδιο λοιπόν σου λέω και εγώ: μη κοιτάς τι κάνει το κράτος Ελλάδα για σένα, κοίτα τι κάνεις εσύ για την Ελλάδα. Εμείς προσπαθούμε να σπουδάζουμε, όχι μόνο εμείς οι υπόλοιποι, σπουδάζουμε για να μπορούμε να προσφέρουμε στη χώρα. Από εκεί όμως που δεν βλέπουμε κάποιο αποτέλεσμα από την Ελλάδα. Βλέπουν αντίπαλο την Ελλάδα αυτή. Ναι. Το κράτος ίσως ναι, ναι, το είπα και εγώ, αλλά η πατρίδα, ο χώρος ο οποίος είναι 133.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δεν συγκινούνται. Δεν πρέπει να λιγοστέψει κατά ούτε ένα τετραγωνικό. Αυτό εννοείται. Εννοείται, λέει. Συμφωνεί. Σε αυτό ναι, συμφωνώ. Δηλαδή, άμα γίνει 100.000 τετραγωνικά και αυτοί κορομάνε, ξέρω, και έχουν δουλειά, τι τους πειράζει, ας πούμε. Δεν τους πειράζει. Και πολλούς και αυτούς, ναι. Βρίσκουν δουλειά και με τα 133.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Λοιπόν, 2-31-090-90-90, δεν αντιπαθούμε τους παοξίδες, λέει ο Μαλάτος. Εμείς είμαστε gentlemen και απλά νιώθουν κόμπλεξ αυτοί απέναντί μας. Και με τους λόγους τους δημοσιογραφικούς και τα λοιπά. Δεν είπα κόμπλεξ. Όχι κόμπλεξ. Είπα ότι έχουν παρασυρθεί οι άνθρωποι. Είναι παρασυρμένοι, είναι μαγεμένοι. Ακριβώς. Από δημοσιογραφικά κόλπα, λέει. Έτσι. Ναι. Πάμε στον πρώτο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε.
πολύ αηδία σήμερα αριστερά αυτό που λέω. Γιατί ρε φίλε? Για να ακούω αυτόν τον άνθρωπο να μου λέει ότι έχουμε παρασυρθεί εμείς από την εφημερίδα, τα σπορ του Βορρά. Έτσι λέει δηλαδή, αυτός. Τι κάνετε τώρα δηλαδή. Αυτός εδώ πέρα ο άνθρωπος βγαίνει να μου πει ότι παρασύρθηκα από τα σπορ του Βορρά. Ναι και το επιμένω. Και το επιμένει. Στο Βούλγαρη το γράφανε η εφημερίδα του σπορ του Βορρά. Αυτό που για λέτε είναι ανυπόστατο, κύριε μου. Δεν υπάρχει άνθρωπος Έλληνας που να λέει τους Θεσσαλονικείς έτσι, κύριε. Τι είπες? Δεν Ποιος υπάρχουν. Κανένα, ακούστε. Άσε να σου πω εγώ πήρα τηλέφωνο. Εσύ πήρες. Πες. Εσύ δεν μου πεις τώρα. Δεν το έχει πει καμιά φορά ομάδα αυτό από την Αθήνα κανένας άνθρωπος. Έτσι. Δεν θα βγαίνει να κοροϊδεύεις εδώ πέρα. Εγώ δεν κοροϊδεύω. Εσείς στην Ελλάδα. Ακούστε. Όχι στη Μακεδονία. Ακούστε, ας τη Μακεδονία. Η Ελλάδα είναι όλη η Ελλάδα και η Μακεδονία είναι μια περιφέρεια. Μια περιφέρεια η οποία είναι βουλγάρικη όμως. Όχι, κύριε, λέτε ψέματα. Άσε τώρα, περίμενα να μιλήσω. Μιλήστε ήρεμα, κύριε, με το ζυγοκοπτικό. Δείτε και μας λες ότι ερχόμασταν εδώ και μας δέρνατε. Τα δυο τα παιδιά που τα κάψατε ζωντανά με στα μάξι. Ποιοι? Εσείς οι Ολυμπιακοί. Λέτε ψέματα, κύριε, δεν κάνουμε εμείς τέτοια. Εσύ ψέματα, δεν τρέπεσε κιόλας. Όχι καθόλου. Εσύ δεν τρέπεσε κιόλας. Είμαι κύριο. Πριν δύο χρόνια σας δίραμε, πού σας δίραμε? Ορίστε. Πριν δύο χρόνια σας δίραμε, πού σας δίραμε? Στην Τούμπα, μέσα το Μανιάτι, όλους τους παίχτες. Ποιο Μανιάτι, ρε? Ποιο Μανιάτι? Ρε, να πάνε να πείτε τους φίλους σας. Σας παρακαλώ, δεν μπορώ να μιλήσω σε. Έχετε επίπεδο δαπέδου, κύριε. Εσύ ξέρεις τι έχεις? Βόθρου. Λυπάμαι για λογαριασμό σου. Καλά κάνεις. Και ποιος σας είπε σένα, πού το μάθετε αυτό ότι οι τελικοί γινόντουσαν πάντα στην Αθήνα γιατί υπήρχε νόμος? Ξέρετε που γινόταν? Είπαμε ότι έτσι συνηθίζεται. Ε? Στο Λονδίνο γίνονται, στο Παρίσι. Ναι, τι είναι αυτά, το Βερολίνο. Ορίστε. Ορίστε. Ναι. Ξέρεις που έπρεπε να γίνονται οι τελικοί, που υπήρχε νόμος τότε? Όχι, δεν ξέρω, πέστε μου. Στο μεγαλύτερο στάδιο της χώρας. Ναι, και ποιο το ήταν? Το Καραϊσκάκι ήταν στάδιο. Η Λεωφόρος ήταν στάδιο. Η Λεωφόρος είναι μικρό γήπεδο. Το Καραϊσκάκι ή χώρα για 40.000 τότε. Ήταν στάδιο. Στάδιο το λέγαμε. Το Καθατζόνιο πόσο χωρούσε και δεν γινόταν εδώ πέρα? 45. Πού ήταν στάδιο κιόλας? Κοιτάξτε, επειδή γνωρίζω και το ύφος σας και ξέρω πάρα πολύ καλά γιατί πήρατε αυτό τηλέφωνο, το σταματήστε το αυτό μέχρι είναι εδώ. Το ήθος μου και εγώ δεν το κρύβω. Εγώ ότι μισείτε τους Αθηναίους, δεν το κρύβετε. Στους Αθηναίους θα κάνει, στους Πειραιώτες. Ναι. Εγώ δεν είμαι Πειραιώτης, κύριε, είμαι Περιστεριώτης. Οπότε ατυχήσατε, ναι. Ατυχήσατε, εγώ είμαι γενικά μιλάω. Που θα μας πεις εσείς, σας δέρναμε. Όχι, βέβαια, δεν σας πείραζε κανένας. Και το έχει πει και ο Νίκος ο Ακάς. Ποιος είναι αυτός? Αυτός που ήταν από τους φανατικούς τους ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ πριν. Ποιος Νίκος? Το 2015 το καλοκαίρι. Ποιος Νίκος, πες μου όνομα. Ακάς λέγεται, δεν ξέρω. Ναι. Δεν με νοιάζει ποιος είναι. Εγώ έχω πάει στο Καραϊσκάκι, ξέρεις πόσες φορές. Όχι. Ε? Όχι, δεν ξέρω, πες θέλω. Ξέρεις τι έγινε στο παιχνίδι Εθνικός ΠΑΟΚ 2-2 και 1-1? Δεν έβλεπα τον Εθνικό, κύριε. Δεν έβλεπες τηλεόραση, δεν έβλεπες. Τηλεόραση, πότε έγινε αυτό? Αυτή την ηρωνία σου να την πουλάς εκεί που σε παίρνει. Δεν ηρωνεύομαι, κύριε. Άντε τώρα, μαζευτήκατε εδώ πέρα. Εσύ Ραπτόπουλε, τι να σε δεν σε ρωτήσαμε, κρίμα. Κρίμα. Ε? Κρίμα που δεν σε ρωτήσαμε. Δεν να μας πεις από πού θα πάρουμε γυναίκα. Ποιος Ραβοστόμης, ρε. Είσαι καλά, με έχεις δει εμένα. Τι να σε δω, ρε, δεν τσακώ πως μιλάω, ρε. Τι πως μιλάω δηλαδή, πως μιλάω, για πες μου εσύ που είσαι του Πανεπιστημίου. Εγώ δεν είμαι του Πανεπιστημίου, εγώ είμαι εργάτης και δεν είμαι του Πανεπιστημίου. Α, είσαι εργάτης. Και ξέρεις να κάτι. Ρωτήσεις την κόρη του Προέδρου σου του Κουκουμέρια που με ξέρει να σου πει λοιπόν. Και άντε μπράβο. Την κόρη του Κουκουμέρια του τι Προέδρου σου. Δεν είσαι συνομοσπονδία. Δεν είσαι συνομοσπονδία Αρτοπίων Ελλάδος εσύ. Δεν είσαι στην Ομοσπονδία. Ποιος είναι, εγώ? Ναι. Πώς δεν είμαι? Α, μπράβο. Ήμουνα και φίλος με τον Παυλόπουλο, τον πρόεδρο σου. Καλό βράδυ. Είμαι με τους αρτοποιούς σου, με τους αρτεργάτες. Ξέρουμε καλά, μη σε εσύ δεν θα μου μιλήσεις για τον Κουκουμέρια. Ναι, καλά. Εσύ δεν μπορείς, εγώ τον Κουκουμέρια τον ξέρω από το 70.
Ναι, εγώ τον έμαθα το 1986. Είσαι πολύ μικρός για να μιλήσεις εσύ για το κουκουμέρια. Είμαι πιο μεγάλος από σένα πάντως. Είμαι 59, είμαι πιο μεγάλος από σένα. Χλωμό το κόβω. Χλωμό, ε. Χλωμό το κόβω. Μπράβο, αφού λοιπόν είσαι και εσύ μεγάλο παιδί, να είσαι πιο εγκρατής και να μην κάνεις χαρακτηρισμούς. Ραυτόπουλε, ντροπή δηλαδή με αυτόν εδώ τον άνθρωπο που μου τον έφερε να κάνει τι. Κοιτάξτε, εσείς που είστε, είστε ευπατρίδης, η Ελλάδα είναι 52 νομοί. Δηλαδή, αν φέρω έναν από το Ρέθυμνο, θα μου πεις γιατί τον έφερε σε αυτόν, δηλαδή θα διχοτομήσουμε την Ελλάδα μας. Αυτή είναι όλο ηρωνία. Την ημέρα που άρχισε και βγαίνει εδώ. Τέλος. Όλο το κάνουμε. Πάμε, πάμε. Δεν είναι πρώτη φορά που το κάνει. Καλημέρα. Και έχει μιλήσει και για τη Μακεδονία. Εσείς που είστε, ρε παιδιά, ευπατρίδης και αγαπάτε την πατρίδα, όπως και ο Μαλάτος αγαπάει την πατρίδα, για την Ελλάδα δεν πρέπει να διχοτομήσετε για τις ομάδες. Πρέπει να μιλάτε πιο ήρεμα. Φαντάζομαι για τα κόμματα τι θα κάνετε. Και για τη θρησκεία, φαντάζομαι τώρα. Καλημέρα. Και ακόμα δεν μπορώ να εξυπηρετήσω γιατί δεν ανήκω σε κανένα πολύ εγώ. Ωραία, πολύ ωραία. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Ακούγομαι. Πολύ καθαρά. Έχεις εκθρέψει έναν άνθρωπο, τον προηγούμενο κουραντή, τον έχεις κάνει αυτόκλητο εισαγγελέα, να βγαίνει και να κατηγορεί, να πούμε το... Το Πασχάλη Τερζή που έφερες εκεί πέρα και κάνει ωραία την εκπομπή. Πασχάλη Τερζή είναι το, ναι, το, αυτό που του ταιριάζει, όχι το Πρέκα. Ναι. Λοιπόν, σταμάτα το αυτό. Ναι. Επειδή ξέρω ότι μπορεί να μιλάς και μαζί του και off the record. Με ποιον? Αυτός που μίλησε πριν, ναι, γεννημένος και εγώ παδός του ΠΑΚ του 55. Ωραίος. Έχει προσωπικά προβλήματα, είναι δυστυχής ο άνθρωπος. Και προκειμένου να πούμε να τα βγάλει, βγαίνει στο ραδιόφωνο και κατηγορεί να πούμε το Μαλάτο, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ένα θαύμα, να πούμε, επικοινωνιακό, μόνο και μόνο για να καλύψει τα κενά της προσωπικής του δυστυχίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Προχωράω. Άκου να δεις, Μαλάτο. Παρακαλώ. Επειδή είμαι γεννήθης και εγώ το 1955. Εγώ είμαι το 57. Το 57 είμαι εγώ. Α, είμαστε κοντινά. Ναι. Τέσσερις οδείς από το Βριάντο, Ακομινάτο, Μάρνης και Βεραντζέρου. Μάλιστα. Ήταν, τους ξέρεις στην Αθήνα. Βεβαίως. Αυτοί οι δρόμοι ήταν οι παγίδες στις οποίες βγαίναν τα μανιατάκια με τους σουγιάδες βράδυ και σε ανύποπτο χρόνο και μας χτυπούσαν μπαμπέσικα τη δεκαετία του 70. Από την εποχή δηλαδή του 71 με το πρώτο αγώνα με το κύπελο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ είχε γίνει καθεστώς όποτε έπαιζε ο ΠΑΟΚ στην Αθήνα τα περιβόητα μανιατάκια από τα Καμίνια, τα Μανιάτικα και από την Αγία Σοφιά, σε λέω και τις περιοχές γιατί έχω ζήσει στην Αθήνα χρόνια, βγαίναν, ναι, και μας χτυπούσαν ύπουλα. Εξαιτίας της περίπτωσης του Κούρδα. Αυτό ξεκίνησε από εκείνη την περίπτωση η έφρα. Να ρωτήσω. Γιατί έγινε από εσάς, από την, ναι, πρώτη εκδρομή του 71. Ναι, να ρωτήσω. Κατάλαβες, ναι, να ρωτήσω, ναι, εγώ κάτι. Στην εφημερίδα. Όταν μιλάς με μένα, θα μιλάς ήρεμα. Ο προηγούμενος, ναι, είναι αυτά να πάνε. Αυτόκλητος εισαγγελέας. Ναι, ναι, εντάξει, το έχω αντιληφθεί. Γι' αυτό του είπα αυτά, ναι, που του είπα, κύριε μου. Καλά, του εξηγήθηκες. Ακούσα... Απάντησε μου, σε παρακαλώ. Ναι, ναι. Το γνωρίζεις? Όχι, δεν το γνωρίζω και μάλιστα ήθελα να πω ότι στην αθλητική ηχο που όπως ακούσατε εργαζόμουν, δεν, ναι, είχα ακούσει κάτι τέτοιο. Σας μιλάω επί λόγω τιμής. Μα δεν το εκδορά, είχα ακούσει αυτό. Εγώ έχω εκδορά από σουγιαδιά από, ναι, τα περίφημα μανιατάκια. Ζητάω εγώ συγγνώμη για λογαριασμό τους, γιατί εμείς που είμαστε καθαρό εμιολυμπιακοί και δεν χαρίζουμε κάστανα στην ομάδα ή δεν ξέρω σε ποιον άλλον και θέλουμε πάντα να γίνονται όλα αθλητικότατα, σας ζητώ συγγνώμη, δεν το είχα υπόψη μου. Μπορεί, αλλά αυτοί μπορεί, ναι, να είναι 10-20, 100. Εμείς είμαστε πολλά εκατομμύρια. Τα τρομερά μανιάτικα και οι φοβεροί Συριανοί. Ναι. Αυτή είναι η επικεφαλή στον Ολυμπιακό. Εκείνο που ήξερα στα μανιάτικα ήταν ότι άμα κοίταγε στραβά καμιά κυρία, ας πούμε, σου κόβανε και κανένα λαιμό αυτή. Το κλείνουμε εδώ αυτό. Πάρε, ναι, το αφήνουμε αυτό εδώ πέρα. Άκου τώρα, Κωστή. Μάλιστα. Κωστή, άκου τώρα να μιλήσουμε για τα δικά μας. Άκου τώρα, γιατί πήρα έκτος τηλέφωνο το μεσημέρι και δεν πρόλαβα να μιλήσω. Ναι. Αναφέρθηκε στο θέμα του Βρίζα. 2008. Ναι. Εποχή ταμιακών διευκολύνσεων. Ναι. Η ομάδα μας έχει εξοφλήσει, να πούμε, τα χρέη προς τρίτους. Ναι. 2008, τέτοια εποχή, Οκτώβριος με Νοέμβριο. Ναι. Λοιπόν, και ξαφνικά υποβάλλονται οι παραιτήσεις εκείνο το διάστημα. Μπορεί να το έχει ξεχάσει του Παπαδόπουλου και του Μανδρίνου. Ο Μανδρίνος. Χωρίς να ενημερώσουν οι άνθρωποι ότι παραιτούνται για προσωπικούς λόγους. Ωραία. Λίγες μέρες πριν φεύγει ο Βρίζας πάλι ταξίδι για να γλιτώσουμε τα μανατζερικά για να πάει Βραζιλία και Αργεντινή να φέρει παίκτες να πούμε. Χθες πήγε Βραζιλία και πώς το λένε του Κοντρέρας και Χιλή.
ναι. Και φίλοι, μάλιστα. Ο Ζήσης Βρίζας αντιπρόεδρος τότε πηγαίνει στη βίλα του Κοντρέρα στο Βαλπαράισο, ναι. Στο ωραιότερο φέρετρο του Ειρηνικού, κάνει τις διακοπές του εκεί, δεν ασχολείται καθόλου με παίχτες και παίρνει τηλέφωνο μάλιστα και τον Γιώργο Γεωργιάδη, και αυτός τότε ανήκει στο team του ΠΑΟΚ, και του λέει έλα να με βοηθήσεις γιατί δεν μπορώ να βρω, δυσκολεύομαι. Ναι. Παίρνει λοιπόν και αυτός το αερόπλανο, ναι. Το αερόπλανο και πάει και αυτός στην, ξέρεις τώρα, να πας στην Ελβετία, να πάρεις αεροπλάνο για το Σαντιάγκο και από το Σαντιάγκο να πας σε αυτό το τρομερό φέρετρο της χυλής που λέγεται Βαλπαράισο. Είναι τα νησιά Καλαμπάκος απέναντι. Λοιπόν και επί 1,5 μήνα και ο Ζήσης και ο Γεωργιάδης περάσανε ωραία τις διακοπές, δεν μας φέραν κανένα μπέχτη τέτοια εποχή, γιατί τώρα είναι καλοκαίρι εκεί, 20. Ναι. Μα πώς, τώρα εγώ οφείλω να πω πού είναι ο Βρίζας. Γιατί κάποιοι λένε να πάει η Ισπανία. Ναι. Εγώ σου λέω ότι έγινε το 2008 στην πραγματικότητα τώρα. Και το φοβερό και τρομερό ποιο είναι. Ότι μόλις γύρισε εδώ πέρα, γράψαν οι δημοσιογράφοι. Ότι. Δέχτηκε παίχτες στη Βραζιλία και στην Αργεντινή και μας έφερε το Σαβίνι, το παλτό Παπαγιαννάκη από την Ιταλία μεριά. Ναι. Κατάλαβες Κωστή. Θα δούμε τι θα φέρει. Τι είπες Κωστή. Θα δούμε τι θα φέρει πάλι. Τι θα φέρει. Ναι. Αυτή τη στιγμή στο Βαλπαράισο γίνεται χαμός. Δεν ξέρω τώρα αν πάρει τηλέφωνο και κανένα φίλο του να πάει εκεί πέρα. Ο λόγος για τον οποίο βρίσκεται εκεί είναι αυτός και τίποτα άλλο. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Επόμενος κύριος, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Να μπορώ να μιλήσω κι εγώ που έχω γεννηθεί το 81 και όχι το 57. Να μιλήσεις, βεβαίως. Γιατί εσύ που γεννήθηκες το 81 δεν έχεις φωνή, δεν έχεις λαρίγκη. Πώς. Η χρονιά που γεννήθηκε ο μεγάλος Ρονάλντο, το φαινόμενο. Ναι. Και η χρονιά που πέθανε ο μεγάλος Μπομπ Μάρλεϊ. Ο Μπομπ Μάρλεϊ το 81 πέθανε. Ναι. Από τι πέθανε. Δεν γνωρίζω ακριβώς. Λογικά πάει. Μήπως κάπνιζε παράξενους καπνούς. Ναι. Τώρα ξέρετε, εντάξει. Δεν ξέρω για τον Μάρλεϊ, δεν ξέρω από τι πέθανε. Για τον Λόραντ που πέθανε το 81, ήξερα ότι ήταν οξύ έμφραγμα. Για τον Μάρλεϊ δεν ξέρω. Ναι. Ο Μάρλεϊ έπινε και ρούμι, ας πούμε. Εντάξει, τώρα. Εντάξει, ρε φίλε, να μην ξέρουμε, ο Πατακός πέθανε από γεράματα. Εντάξει, ο Μάρλεϊ δεν πέθανε από γεράματα. Εντάξει, ωραία. Εντάξει. Εγώ ήθελα να μιλήσω με τον φίλο του Ολυμπιακού. Εδώ είναι. Ορίστε, παρακαλώ. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Ήθελα να σου πω, εγώ άρχισα να παρακολουθώ μπάλα. Το 96. Μάλιστα. Δηλαδή ήμουνα γύρω στα 15. Μάλιστα. Από τότε μέχρι τώρα δεν θυμάμαι τον ΠΑΟΚ να ευνοείται σε μάτς με τον Ολυμπιακό. Ναι, να αυτό είναι αλήθεια. Να ευνοηθεί υπό ποια έννοια. Η έννοια θέλω μια φορά να νικήσω τον Ολυμπιακό με εύνοια της διαιτησίας. Ναι. Να επέμβω εγώ. Γιατί δεν πας στο Μάκη τον Καγκάτση να το πεις καλέ, ο μπαμπάς όταν ήταν πρόεδρος στην ΕΠΟ τόσα χρόνια, γιατί εμείς δεν παίρναμε σφυρίγματα έναντι του Ολυμπιακού. Τώρα που είπες τον Καγκάτση, είμαστε και κοντοχωριανοί με αυτόν. Δεν με νοιάζει εμένα, που περιβολάκι δεν είναι αυτός, ναι. Α, να μπράβο. Ναι. Εντάξει, τώρα τα λεφτά μετράνε. Τα λεφτά μιλάνε μάλλον. Τα λεφτά μιλάνε. Έτσι. Τώρα δεν έχετε λεφτά εσείς. Ποιοι εμείς. Ναι. Πάντως ο Μπομπ Μάρλεϊ λέει εδώ, ο Χιλιτίδης, το ψάξε. Πέθανε χτυπημένος από τον καρκίνο. Γιατί ναι, κάπνιζε. Βέβαια, δεν είναι ο μόνος που παθαίνει από τον καρκίνο. Όταν του... καπνίζεις πολύ, παθαίνεις και καρκίνο. Έτσι. Γι' αυτό είπα εγώ για τον καπνό. Τώρα θα. Αν καταλάβατε για το άλλο. Ναι, μας παρεξηγήσετε. Εντάξει, ναι. Εντάξει, ναι. Και αυτό που έλεγα. Θέλω μια φορά ναι. Να κερδίσω δύο πέναλτι ανύπαρκτα με τον Ολυμπιακό. Μια φορά. Το έχει καεί μόνο, παιδί μου, ναι. Και να βγει ο κύριος που είναι δίπλα σου και όλοι, και ο Παπαδημητρίου τότε στην ΕΤΕΝΑ που έβγαινε και φώναζε με την πουνιά του Γκαρσία. Πάντως και... το 82-83 που θα σπαγει η παράδοση με γκολ του Αναστόπουλου με μαϊμού μπέναλτι σοφάρισε ο ΠΑΟΚ. Έπεσε ο Κούδας, έπεσε ο Κούδας στη θύρα 4 και από την τζατήλα του Ογούναρης, από την κακία του Ογούναρης ως παίκτης του Ολυμπιακού πήγε και έσπασε τα ποδητήρια μετά. Τα ξέρεις αυτά. Τι έσπασε τα ποδητήρια ο Γούναρης. Κοίταξε, όταν παίζει ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ και ελέγχει την κατάσταση ο Ολυμπιακός, δεν πρόκειται να πάρει σφυρίγματα ο ΠΑΟΚ έναντι του Ολυμπιακού. Δεν γίνεται. Αν πάρει ο γραμμένος στις εκλογές της ΕΠΟ, θα πάρει. Μισό λεπτό, τι τους έχουμε κάνει και μας μισούν τόσο. Απάντα. Είπα και προηγουμένως, αγαπητέ μου, ότι εμείς δεν μισούμε κανέναν, δεν έχουμε με κανέναν αποθυμένα, με καμιά ομάδα, και για να είμαι και εντυμότατος, αποθυμένο θα μπορούσαμε να έχουμε με το μπάσκετ του Παναθηναϊκού που έχει πετύχει τα διπλάσια από ότι εμείς. Και μόνον.
Από εκεί και πέρα. Ναι, ναι, όχι, καθαρά ποδοσφαιρικά. Από εκεί και πέρα, εμείς δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από καμιά ομάδα, ούτε έχουμε κανένα λόγο. Οκ, okay, επόμενη γραμμή. Άρα λες εσύ ότι το αποθυμένο μου, αν υπάρχει κάποιο, είναι στο Γιαννακόπουλο τον Παναθηναϊκό. Μόνο. Το μπάσκετ. Ναι. Εκεί νιώθω λίγο έως πολύ μειονεκτικά. Φυσικά. Μάλιστα. Κατανοητό. Βγάζει και τον ψυχισμό του Ολυμπιακού από μέσα. Εσεί, φίλε Γιάννη και Νίκο, τι αποθυμένα έχετε? Ως Παοξίδες. Ως Παοξίδες. Τι συμπλέγματα έχετε? Άθλημα, σίγουρα. Με τον Ολυμπιακό, κοίταξε να δεις. Η γενιά μας έχει ένα θέμα με τον Ολυμπιακό. Ρεσί. Όχι επειδή μας έκλεψε πρωταθλήματα. Εντάξει, θα δεν κορδευόμαστε. Θα θέλατε να είστε σαν τον Ολυμπιακό, μάλλον. Όχι. Όχι. Καμία σχέση. Ναι. Άλλο θα σου πω. Να έχετε τον Μαρινάκι πρόεδρο. Ούτε αυτό. Ναι. Σου λέω, με τον Ολυμπιακό έχουμε ένα θέμα. Mm. Πρώτα απ' όλα, γι' αυτό που είπε ο φίλος, ότι στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και σε αυτά που έχουμε ζήσει εμείς, ναι, δεν θυμόμαστε ποτέ να έχουμε πάρει ένα παιχνίδι με διαιτησία. Δηλαδή, η διαιτησία είναι εχθρική πάρα πολλές φορές, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Ένας από τους σοβαρούς λόγους που αντιπαθούμε τον Ολυμπιακό είναι αυτό. Μάλιστα. Και όχι επειδή μας έκλειψε τα πρωταθλήματα. Τώρα εντάξει. Ναι, θα το απαντήσω εγώ. Ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ δεν είχαν έρθει ποτέ κοντά-κοντά, εκτός από μια φορά που είχε βρει ο Κώστας ο Ραπτόπουλος. Και πάλι η διαφορά ήταν ικανή. Από εκεί και πέρα, κοντά-κοντά έρχονταν με την ΑΕΚ, με τον Παναθηναϊκό. Ποτέ με μας. Ένα. Δύο. Όταν μια ομάδα αγοράζει παίχτες κλάσης και έχει καλή ομάδα και παίζει καλό ποδόσφαιρο, δεν έχει ανάγκη καμιά διαιτησία. Καμία. Δηλαδή, να το μεταφράσω απλά. Ναι. Εάν ο ΠΑΟΚ πάρει παίχτες μεγαλύτερης κλάσης από αυτούς που έχει, δηλαδή να πάρει άλλους δύο σαν τον Ροντρίγκες, ναι, να πάρει ένα χαφ σαν τον Τζόρι Ντομίγκες, να βρει ένα Φορτούνι, να βρει ένα τερματοφύλακα σαν τον Ρομπέρτο. Το Ρομπέρτο Χιμένεθ που είχαμε εμείς πέρυσι. Μάλιστα. Αν βρει λοιπόν όλα αυτά, ποιος διαιτητής θα το σταματήσει? Μες. Ή αν φέρει κανένα Ριβάλντο, ξέρω εγώ, για να θυμάμαι, ή να έχει κανένα Τζόρτζεβιτς. Mm. Δηλαδή, παιδιά, επειδή είσαστε νέοι, να τα βλέπετε τα πράγματα ρεαλιστικά. Πάντως ο Κουλιανός μας λέει εδώ που ακούει την εκπομπή, του χάρισα, λέει, του Μάρλεϊ ένα ζευγάρι παπούτσια που είχε ταξικό χάλκινο σύρμα. Και μόλυναν τα ποδάρια του, λέει. Έτσι πέθανε από Μάρλεϊ σύμφωνα με δημοσιεύματα τη εποχή εκείνη. Πάμε στον επόμενο κύριο. Μάλιστα. Έρε το Κουλιανό, ρε. Έρε το σκύλο. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Έλα, Κώστα, εγώ είμαι. Μάλιστα, εσείς. Α, μ' ακούτε καθαρά, γιατί μιλάω λίγο από ένα κινητό. Πεντακάθαρα. Ωραία, χαίρομαι. Καλημέρα, καλησπέρα στα παιδιά, καλημέρα. Εδώ είναι, μια παρέα είμαστε εδώ. Ναι. Ήθελα με σένα λίγο να ασχοληθώ βασικά, γιατί κάποια πράγματα έχω μείνει λίγο πίσω, ρε φίλε, και έχω ακούσει κάτι πράγμα, τρελαθεί λίγο. Για πες, ναι. Βασικά, ο Ιορδάνης τι έχει γίνει, πού χάθηκε? Ποιος Ιορδάνης? Ο Τζόρνταν, εσύ που ερχόταν τη Δευτέρα. Καλά, δεν βλέπεις τη Μαρμίτα κάθε Κυριακή? Τη Μαρμίτα δεν τη βλέπω, γιατί δεν προλαβαίνω και την ώρα έχω κάποια τρεχάματα. Θα ανοίξεις λοιπόν την Κυριακή τη Μαρμίτα και θα δεις εμένα, τον κύριο Μαλάτο, τον Ιορδάνη, θα δεις, να πούμε, τον Γιώργο τον Παοξή από το Χαριλάου, τον Μάριο τον Ασλαμά και τον Αεξή τον Δήμο και ενίοτε το Βάζελο τον Παναθηναϊκό από την Καβάλα. Ναι, ρε φίλε. Και τον Ολλανδό θα δεις. Ναι. Το έχω βάλει στο YouTube και λίγο έχω δει. Νόμιζα να μάθω τι έγινε ο Τζόρνταν από εκεί και πέρα. Επειδή έρχεται στη Μαρμίτα, το ξέρω, τον είδα στο YouTube. Στο ράδιο δεν έρχεται πλέον. Έγινε κάτι, ας πούμε, γιατί ήταν μια χαρά. Ας πούμε, ο άνθρωπος μας έκανε και γελούσαμε. Α, εντάξει. Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Τέλος πάντων, πάμε στο δεύτερο κομμάτι. Είναι σε άλλο ραδιόφωνο. Κάνει εκπομπή σε άλλο ραδιόφωνο. Πες το ρε Κώστα, αυτό προχθές κάτι σ' άκουσα, έλεγες κάτι, αλλά δεν κατάλαβα τι έλεγες. Αλλά στη Μαρμίτα κάνουμε παρέα. Η Μαρμίτα δεν χαλάει. Πάμε. Εντάξει, οκ. Θα το ψάξω. Να το ψάξεις, βέβαια. Κάτι άλλο. Πριν λίγο, ας πούμε, έκανα τέλος πάντων μια αλλαγή στη συχνότητα και πέτυχα κάποιον φίλο σου. Τον οποίο εγώ δεν ήξερα, ρε παιδί μου. Τη σχέση, δική σας σχέση είναι ότι θέλετε, μπορείτε να κάνετε. Αλλά απλά το έχω απορία. Για ποιο λόγο, ας πούμε, τώρα σε φωνάζει και σε βρίζει? Εγώ δεν άκουσα να λες κάτι για αυτόν. Έχει γίνει κάτι, έχουμε χάσει επεισόδια. Ποιος με έβριζε? Κοίταξε. Τον Ηρακλειδέα του συνοπαδό μου. Άκου να δεις, άκου να δεις. Επειδή εμένα με βρίζουν πολύ, χάνω το μέτρημα. Για το Μάνο, λέω, άκουγα πριν μια εκπομπή και μιλούσε με ένα παλικάρι. Τώρα κάνει εκπομπή, βασικά εγώ δεν το γνώριζα. Και κάτι έλεγε ότι εσείς δεν μιλιέστε. Εγώ νόμιζα είστε φίλοι.
Και ότι εντάξει, όλα μια χαρά. Απλά ότι η τελευταία δεν βγαίνει. Και άμα δεν με μιλάνε μερικοί, ρε φίλε, τι να κάνω. Εγώ μιλάω μόνο τον κόσμο. Τι να, είμαι κοινωνικό και είναι πολύ καλή φίλη μου. Ξέρω, απλά αυτό μιλούσε πολύ άσχημα. Λες και έχετε μαλώσει. Και λέω τι έκανε ο Κώστας με αυτόν, αφού ήταν φίλοι, αδέρφια. Όχι, όχι, δεν έχω μαλώσει και ούτε έχω να παίρνω από τον Μάνο κάτι. Βασικά είπε δεν ήμασταν ποτέ φίλοι και με έκανε εντύπωση γιατί το ράδιο. Όχι, όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα με κανέναν. Απλά με βρίζουν πολύ εμένα, οπότε δεν προλαβαίνω να ακούω γενικά και μου λένε σε βρίζω, ένα σε βρίζω, άλλο κτλ. Εντάξει, έκανα. Πάντως εγώ είμαι καλός άνθρωπος, δεν βρίζω και έφερα και μάλιστα και έναν ευγενή άνθρωπο εδώ, τον φίλο μου, τον Μαλάτο που είναι και Ολυμπιακός, να ανταλλάξουμε απόψεις, να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, για πολιτική, για ό,τι θέλεις. Είναι Ολυμπιακός και τι, είναι κάτι, ας πούμε, είναι γιατρός, κάτι. Όχι, είναι, έχει σπουδάσει χρηματοοικονομικά και είναι ασφαλιστής. Α, κατάλαβα. Εντάξει, επειδή συνήθως φέρνεις και τέτοιους ανθρώπους γιατρούς. Φέρνω γιατρούς, δεν είναι μόνο γιατροί σε αυτή την κοινωνία, είναι και φοιτητές όπως είναι εδώ. Ναι. Εμείς πληρώνουμε τους γιατρούς. Έρχεται ο συνοπαδός μου, κτηνίατρος εκεί, ο Βασίλης. Έρχεται, βασικά πέρσι ερχόταν στα τελευταία που σ' άκουγα πριν το καλοκαίρι ένας άλλος γιατρός με κάτι βελονισμού και με αυτά. Γι' αυτό σου το νόμιζαν εκεί. Όχι, όχι. Εμείς πληρώνουμε τους γιατρούς. Καλά, ναι. Είναι ασφαλιστής. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, με πληροφόρησε τώρα ο φίλος μου εδώ, ο μπασχετικός, το γλυκό του αγόρι. Αύριο, κατά πάσα πιθανότητα, θα είναι εδώ για τον Άρη ο Ντραγκίσεβιτς. Θα συμπληρώσω λίγο. Ναι. Είναι ο αντικαταστάτης του Γεωργιανού, του Σανικίτζε που είχε πάρει ο Άρης, έπαθε ρήξη χιαστών. Ναι. Και θα τον αντικαταστήσει τώρα με τον Ντραγκίσεβιτς, όπως είπε, ναι, εδώ ο ρεπόρτερ του μπάσκετ. Το γλυκό του αγόρι. Ο Ντραγκίσεβιτς θα έρθει αύριο. Ναι. Θα έρθει ο Ντραγκίσεβιτς. Για να αντικαταστήσει, ποιον θα αντικαταστήσει, πώς το είπες αυτόν. Το Σανικίτζε που έπαθε χιαστό. Έπαθε ρήξη χιαστού. Το ευχόμεθα περαστικά. 6 μήνες έξω θα μείνει. Πάει χρόνια. Περαστικά, περαστικά το παλικάρι. Περαστικά. Λοιπόν, πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Έλα, Κωστή. Καλημέρα. Καλώς τον. Κωστή, μ' ακούς. Πολύ καθαρά. Τι κάνεις, πώς είσαι. Πολύ καλά. Σε πετυχαίνω συχνά πυκνά εδώ πέρα σε γειτονιά που βγαίνει για τηλεόραση απογεύματα. Τοξικό σύρμα, ρε, όχι ταξικό. Σωστό, σωστό. Ταξικό σύρμα δεν υπάρχει. Τώρα μπλέξαμε και με τα πολιτικά. Σ' ακούω, καλέ μου φίλε, σ' ακούω. Έλα, ναι. Ρε, εσύ, τελευταία φορά που είχα πάρει το ραδιόφωνο ήταν την προηγούμενη φορά που είχε βγάλει ένα γάβρο πάλι. Ναι. Ένα καρχαρία, κύριε μου. Καρχαρία. Ο γάβρος είναι μικρό ψάρι, ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα. Παρακαλώ πολύ, μην μιλάς, παρακαλώ. Λέγε, φίλε, σ' ακούμε. Ναι. Ωραία. Ναι. Τους Ολυμπιακούς τους βγάζει εγώ στο ραδιόφωνο. Γιατί, ρε φίλε, από κόλο βγήκαν οι Ολυμπιακοί. Δεν είναι Έλληνες πολίτες. Δεν βγήκανε, ρε φίλε, όχι, εδώ πέρα Θεσσαλονίκη μόνο ΠΑΟΚ θα παίζει. Από πού, γιατί εσύ τι, πώς θα το λες, δηλαδή, με ποιο. Πάλι τα ίδια και πέρυσι τέτοια πράγματα με λέγεις. Εδώ πέρα μόνο ΠΑΟΚ θα παίζει. Εσύ άμα πιάσεις το μικρόφωνο, φίλε. Ναι. Και σου δώσουν, ας πούμε. Να έρθουμε να κάνουμε εκπομπή, ρε Κωστή. Ορίστε. Να έρθω να κάνουμε μαζί εκπομπή, άμα είναι. Τι θες, να πιάσεις δουλειά σε ραδιόφωνο κι εσύ. Τι θες. Θέλω να βρεις δουλειά σε ραδιόφωνο. Ξέρω εγώ. Όπου θες, πας ευρώ. Σε εστιατόριο, όπου θες. Γιατί. Όχι, όχι, όχι. Έχω φίλους. Να κάνουμε μαζί μια εκπομπή, άμα είναι. Να σε κάνω ασφαλιστή. Θες ασφαλιστής να γίνεις. Δεν θέλω. Καλά, δεν πειράζει, εσύ χάνεις. Εσύ ποια είναι η νοοτροπία σου ότι η Θεσσαλονίκη πρέπει να ακούγονται μόνο οι παοξίδες, ας πούμε. Είναι, είναι δημοκρατικό αυτό. Εμείς ρίξαμε ολόκληρη χούντα για να φέρουμε τη δημοκρατία στην Ελλάδα. Δεν αντέχεις να ακούσει μια άλλη άποψη, ας πούμε. Κυριακή έχει πάω Ηρακλήδα, Κωστιά. Σε έβγαζε Ηρακλήδα. Άμα έβγαζε Ηρακλήδα, ρε φίλε, δεν θα μ' άκουγε να πούμε ούτε ο θείος μου ο Σίμος που έχει πεθάνει. Γεια χαρά, φίλε. Να σε καλά. Να σου στείλω τον Ολλανδό κατά από το σπίτι λίγο. Ναι. Επόμενη γραμμή. Δηλαδή τώρα τι να κάνουμε εδώ. Να μας μάθεις τη δουλειά μας τώρα δηλαδή. Να μην φέρεις λέω Ολυμπιακό. Γιατί να μην φέρω Ολυμπιακό. Ίντερνετ υπάρχουν, Facebook υπάρχουν. Απεριοριστούμε δηλαδή μέχρι το Λιτόχωρο. Όλη η Ελλάδα ακούει. Εξάλλου εσείς που είστε και ευπατρίδης και ψηφίζετε και ακροδεξιά κόμματα ορισμένοι. Δεν πρέπει να λέτε μη φέρνεις Ολυμπιακό, μη φέρνεις Παναθηναϊκό, ο Πελοποννήσιος είναι έτσι και τα λοιπά. Θες και εμείς είμαστε, ας πούμε, το κάτι το ιδιαίτερο. Μην τα λέτε αυτά σε μένα, εγώ είμαι άπατρης άθεος, χωρίς κόμμα και χωρίς ομάδα. Αν εσείς έχετε τέτοια θέματα και δεν μπορείτε να ακούσετε, δεν αντέχετε, παιδιά, εγώ δεν φταίω. Εγώ εδήλωσα κάτοικος γης. Καλημέρα. Μπορώ καλημέρα. Να πω. Καλημέρα, κύριε. Εγώ είμαι απλά κάτοικος γης. Έτυχε να με γεννήσω σε αυτόν τον πλανήτη. Θα μπορούσα να γεννηθώ σε ένα άλλο γαλαξιακό σύμπαν, να πούμε, και. Γιατί υπάρχουν και ζωές σε άλλους γαλαξίες, τους οποίους δεν μας λένε. Θα μας το πει η Κλίντον τώρα που θα βγει, να πούμε, προεδρίνα. Καλημέρα, φίλε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Μ' ακούτε? Πολύ καθαρά. Λοιπόν, από Βέρεια παίρνω τηλέφωνο. Την αμαρτωλή την πόλη. Πολύ ωραία πόλη. Ναι. Είμαι φίλος της ΑΕΚ. Λοιπόν. Έχει πολλούς εκεί ΑΕΚΣΥΔΕΣ. Πολλούς. Έχει έντονο στοιχείο ΑΕΚΣΥΔΕΣ. Λοιπόν,
Κοίταξε, Κώστα, ο κύριος που έχεις εκεί, ο παδός του Ολυμπιακού, φιλάθλος, όπως θέλεις πες. Όπως θες πες. Είναι πραγματικά πράος, ευγενής και φαίνεται ότι έχει παιδεία ο άνθρωπος. Ναι, αλλά δηλαδή... είναι η μισή αλήθεια. Ναι. Πάμε να δούμε... Κατά τη γνώμη μου. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε τώρα. Πάμε να δούμε την άλλη μισή. Ναι. Θα σου πω, έτσι, λοιπόν. Είναι γεγονός, επειδή μίλησε για συμμαχίες μεταξύ ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και... Αν κατάλαβα καλά, είπε ναι. Ότι συμπάθειες, όχι συμμαχίες. Ναι, όχι ότι υπήρξαν κατά καιρούς, αυτό κατάλαβα. Δεν υπήρχαν μίση, ρε παιδί μου, δηλαδή ναι, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός δεν βγάζει ναι. Στον ΠΑΟΚ το μίσος. Εντάξει, ναι. Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ λόγω συμβόλου, εντάξει, αυτό έχει μια... Έχει μια δηλαδή βάση. Είναι ικανή, είπε με άλλα λόγια, το συμπληρώνω εγώ. Να ναι. Πάρει ο γραμμένος, να πούμε την ΕΠΟ, λέμε, να ναι. Παίξει την επόμενη Κυριακή ΠΑΟ ΚΑΕΚ, να έρθει η ΑΕΚ 80-20 να πάρει διπλό και να χειροκροτούν οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Ναι. Ναι. Ναι, μπορεί να συμβεί, αλλά θα σας έχει γίνει αυτό. Έχει γίνει αυτό. Το ξέρω. Το πρώτο μας με Αναστασιάδη που έχασε ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό εδώ, πέρασε δεν πέρασε πάρα τη γραμμή, στο τέλος του μας οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ χειροκροτούσαν. Εντάξει, οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ στο παρελθόν έχει, και ειδικά τη δεκαετία του 80 έχουν χειροκροτηθεί πολλές φορές και από την ΑΕΚ. Τέλος πάντων. Αυτά ναι, ρε παιδί μου, αυτά τα ΠΑΟΚ ΑΕΚ. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ είναι τζιριμπίμ τζιριμπόμ, λέει εδώ. Όχι, μα γι' αυτό άκουσε με λίγο όμως, Κωστή, κοίταξε τώρα. Είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα, εγώ δεν ξεχνάω και τα του Παναθηναϊκού τη δεκαετία του 80, διότι είμαι 46 χρονών. Πρόσεξε τώρα. Λοιπόν. Πλην του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, καμία άλλη ομάδα, ούτε η ΑΕΚ, ούτε ο ΠΑΟΚ, ούτε ο Άρης, ούτε ο Ηρακλής, αν και έχουν ευνοηθεί περιστασιακά, πρόσεξε, μιλάω συγκεκριμένα, έτσι, περιστασιακά όλες οι ομάδες έχουν ευνοηθεί κάποια στιγμή, άλλες λιγότερο, άλλες περισσότερο. Το ίδιο και η ομάδα που υποστηρίζω εγώ, η ΑΕΚ. Το 79-80 η διαιτησία που είχε ο Άρης ήταν καταπληκτική τη χρονιά που έχασε τον Παράζ. Εντάξει, γι' αυτό σου λέω. Έπαιρνε κάτι πέναλτι ασύλληπτα, ανύπαρκτα. Σωστά. Δηλαδή. Λίγο όμως να ολοκληρώσω τη σκέψη, Κωστή, πρόσεξε. Περιστασιακά όμως, γι' αυτό μιλάω, τόνισα τη λέξη. Μπες Άρης Ολυμπιακός ή Άρης Παναθηναϊκός να δεις όλε πέναλτι που παίρνει με τάκλινγκ πάνω στην μπάλα. Άσε τώρα. Αλλά ναι. Τάξη πραγμάτων και κατεστημένο δεν έγιναν ποτέ. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Δεν πληρώνανε, ρε φίλε. Μα οι άλλοι πληρώνανε, ρε φίλε. Όχι. Οι άλλοι πληρώνανε. Οι Αριανοί τους πλήρωνε ο Άρης. Ναι. Πώς θα γίνει δηλαδή. Ο άλλος είναι ο Βαρδινογιάννης, ο άλλος είναι ο Κόκαλης, ο άλλος είναι ο Μπάρλος, ο άλλος ήταν ο. Αυτοί πληρώνανε. Οι Αριανοί, ναι. Οι Αριανοί πέραν λεφτά από τον Άρη. Πώς θα πάρουνε πέναλτι. Ναι. Ναι, λίγο, και τώρα λίγο να πάω και σε ένα άλλο ζήτημα το οποίο το θεωρώ είναι το πιο σοβαρό για μένα, το λεγόμενο οπαδικό. Μάλιστα. Αυτά με τους Βούλγαρους και τα αυτά. Λοιπόν, παιδιά, επειδή έχω συγγενείς στον Πειραιά, στο Πέραμα συγκεκριμένα, που είναι όλοι Ολυμπιακοί και έχω γνωρίσει πάρα πολλούς. Και ο γιος μου έπαιζε μέχρι πρότινος σε μια ακαδημία του Ολυμπιακού και έχουμε πάει στο Ρέντι κτλ. Λοιπόν, οι άνθρωποι είναι ευγενέστατοι. Δηλαδή να διαχωρίσουμε τι κάνουν οι ισχυροί άντρες και οι διοικήσεις, έτσι. Από τον απλό τον κόσμο. Εγώ γνώρισα σπίτι Ολυμπιακούς, περίμενα ξέρεις μια λίγο εχθρική στιγμή. Φίλε, στο γήπεδο. Στο έτσι, γήπεδο, δηλαδή. Άκουσε. Ναι, ναι. Στο γήπεδο ακούγονται μανάδες που τον παίρνουν. Έτσι, ήθελε ναι, Βούλγαροι που είναι Έλληνες. Κάνει έρωτα η Αθήνα και ο Πειραιάς. Δηλαδή, ναι, δηλαδή ακούγονται έσχοι. Είναι σουλτάνα του τάδε η μάνα. Τι να κάνω εγώ τώρα εδώ, να με πιάσει δηλαδή κατάθλιψη επειδή θα με πει ο άλλος Βούλγαρο ή θα πω, τι να κάνουμε δηλαδή. Για το τελειώνω αυτό, ανόητοι υπάρχουν παντού, έτσι όλες τις ομάδες, αλλού περισσότερα αλλού. Δηλαδή όλοι έχουμε ακούσει, έχουμε πάει σε μάτς, εμένα ο πατέρας μου όταν πήγε στην Τούμπα να παίξει ως αντίπαλος του ΠΑΟΚ μέσα σε 35.000 κόσμο, φωνάζουν οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ, Ραπτόπουλε μπινέ. Πουτάνας γε, τον πατέρα μου. Τι να κάνει δηλαδή ο πατέρας μου, να βάλει τα κλάματα. Όχι βέβαια. Και τι να κάνουμε δηλαδή. Και τον είπε τον άλλο Βούλγαρο και τον πείραξε. Δηλαδή, με συγχωρείς. Μα με συγχωρείς. Τα μποκ στη θύρα την 7 για τον πεθαμένο δεν σε πειράξανε. Έτσι, μπράβο, εντάξει. Όλοι στα γήπεδα, άκου να δεις. Στα γήπεδα, όλοι, από καθηγητές πανεπιστημίου μέχρι τελευταίοι εργάτες. Βγάζουνε τα κόπρανα από την ψυχούλα τους. Έτσι, μπράβο, έτσι. Ωραία. Σωστός. Τώρα με είπε Βούλγαρο, τον είπα Τούρκο,
Ήρθε πάω ΚΑΕΚ εδώ, φώναζαν οι παοξίδες Τούρκους στους αεξίδες. Τώρα τι να κάνω εγώ τώρα, να πω. Τώρα να το σοβαρέψουμε. Μας είπαν Βούλγαρους και πρέπει τώρα εγώ να πάω στον ψυχολόγο, ας πούμε. Πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα. Τώρα, άντε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μαλάτε, πώς τη βλέπεις την εκπομπή? Νομίζω ότι πάρα πολύ το καλά. Έχεις, το λόγο τον έχεις το καλό. Ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω δύο νεαρά παιδιά οπαδούς του ΠΑΟΚ. Τους συνιστώ να υποστηρίζουν την ομάδα τους με φανατισμό και ευπρέπεια. Φανατισμός και ευπρέπεια συνάδουν. Συνάδουν. Αφωνάζουν για την ομάδα χωρίς να βρίζουν τη μητέρα οποιοδήποτε παίκτη κλπ. Ούτε του Διηδίου, του Σαλπικίδη που βρίζαν τη μαμά του Σαλπικίδη. Όχι, ναι. Ο Σαλπικίδης, όσο μου επιτρέπεται, ο άνθρωπος ήταν εξαιρετικά σοβαρός γενικός. Κοίταξε, μωρέ, να σου πω κάτι. Πριν πάμε στο φίλο. Βρίζαν τη μαμά του Σαλπικίδη και το Σαλπικίδη. Οι παοξίδες. Πολύ ωραία. Ενώ τον Τζαβέλα τον έχουν ήρωα. Δικαίωμά του δεν είναι. Είναι. Δεν πα στο γήπεδο να εκφραστεί. Εντάξει, καμιά φορά εκφράζει, έχει ιδέα. Αλλά πα για να βγάλει από μέσα σου κάποια πράγματα. Από ό,τι ξέρω, έχει ιδεολογεί στο γήπεδο. Ο μέσος Έλληνας. Ασχημονή και τα λοιπά. Αυτό κάποιος... κάνει, ασχημονή. Ναι, γενικά κάνει πράγματα με τα χέρια του διάφορα. Ναι. Αυτός που στο σπίτι τρώει παντόφλα. Λες. Τρώει φάπα την πεθερά, πιθανόν, δεν ξέρω. Έλα. Γιατί τον έχουν σόγαμπρο. Ναι. Και πάει στο γήπεδο και του φταίει ο Ταδόπουλος, παίκτης της τάδε ομάδας, και ξεσπάει πάνω εκεί. Α, είναι δηλαδή. Ακριβώς. Εσύ το ερμηνεύεις. Καλημέρα στον επόμενο κύριο. Αυτή είναι η ερμηνεία σου. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, ρε τραχανοκεφτέ. Ευγενέστατος ο κύριος. Έπεσε να κοιμηθώ εδώ στο Αμπουτάβι και αναγκάστηκα να σε πάρω τηλέφωνο, ρε. Κοίτανε, φίλε, εάν εμένα με πληρώνουν. Εμένα εδώ με πληρώνουν οι άνθρωποι. Μία η ώρα και τέταρτο τη νύχτα για να σε έχω στο κρεβάτι να κοιμάσαι, εγώ πρέπει να σε σηκώσω έξω στο Αμπουτάβι. Στο κέρατο, να πούμε, του φεγγαριού. Έπαιρνα να σε πω ότι είσαι το τρίπμα της Θεσσαλονίκης, αλλά άλλαξα γνώμη. Ναι. Κοίταξε, η Θεσσαλονίκη. Εσύ προσπαθείς τώρα να τα ξαναζωντανέψεις τα πράγματα, γι' αυτό μου φέρεσαι εκεί πέρα τον Ολυμπιακάκια. Συγγνώμη, ρε φίλε, με συγχωρείς. Ολυμπιακάκιας δεν είναι άνθρωπος, δηλαδή. Δηλαδή, εγώ σου είπα ότι είμαι παοξής ή αριανός. Σου είπα ότι είμαι Ολυμπιακός. Λοιπόν, τι. Τώρα δεν ασχολούμαι με σένα. Θέλω να μιλήσω λίγο στο. Εξάλλου, πριν μιλήσεις με τον Πρωτεβουσιάνο από το Αμπουτάμπι, να ξέρεις ότι θεσμικά η Θεσσαλονίκη και η Βόρειος Ελλάδα έχει τρυπηθεί εδώ και 30 χρόνια και τρυπιέται από τους δικούς τους ανθρώπους. Εσύ που το ανέχεσαι, ρε Τραχανά. Μάλιστα. Γιατί έχουμε μιλήσει. Ναι. Έχουμε μιλήσει μαζί. Τι ανέχομαι εγώ, δηλαδή. Τι. Που το ανέχεσαι, ξέρεις καμιά χώρα στον κόσμο που να έχει πρωτεύουσα, ρε. Εγώ τι να κάνω, ρε φίλε, με τα πολιτικά είμαι ανίδεος, να πούμε. Τι πολιτικά, ρε. Ποια πολιτικά. Ο Αθηναίος όταν θέλει να σε καλοπιάσει και να σου την παίξει, δεν είναι η συμπρωτεύουσα και η Θεσσαλονίκη που αγαπάμε. Τους έχουμε φάει στη μάπα. Τους μισείτε. Κάνετε λάθος. Μπορείς εδώ είναι, θα μιλήσω. Εγώ δεν μπαίνω στην παίξη. Κάνετε λάθος. Έξι Βούλγαρος που δεν την έχει ακούσει ποτέ. Κάνετε λάθος. Μια και σε 59 χρονών. Είναι. Ναι, Λεβέτη. Το 81 στο τελικό στη Νέα Φιλαδέλφεια πάω Ολυμπιακός. Ήσουνα στο 3-1. Τότε που ο Βορειοελλαδίτης ορφανός σου έκανε τη χειρονομία. Και ποιος σας έβριζε, κύριε? Τότε που ο ορφανός σου έκανε τη χειρονομία, αυτό λέω. Εσύ σταμάτα, εσύ. Ο Βορειολαδίτης, ορφανός, το παιδί σου που τον έκανες παράγοντα μετά, που σου έκανε τη χειρονομία, λέω. Ναι, θυμάμαι εγώ τώρα τι είναι. Ακούστε, κύριε, για να μην έχετε θέμα. Συνεννοηθείτε. Ο κύριος Κόκαλης, ναι, φρόντισε να καθαρίσει καμιά χιλιαριά η οποία δεν ήταν ευπρεπής. Κάνανε διάφορα. Μισό λεπτό, σε παρακαλώ, και θα σου απαντήσω. Κάτσε να δούμε. Λοιπόν. Τους έδιωξα από εκεί, δεν έχουν δικαίωμα να πλησιάσουν στο ένα χιλιόμετρο το γήπεδο. Τους ξέρουμε ποιοι είναι, τι είναι. Όση σχέση είχαν αυτοί με τον Ολυμπιακό, σαν φίλαθλοι οπαδοί, άλλο τόσοι έχω εγώ με την αεροναυτική και το διάστημα. Και ησύχασαν τα πράγματα και το Καραϊσκάκι είναι μια εκκλησία. Επειδή τώρα... εγώ έχω σχέση με την αεροναυτική και το διάστημα, λοιπόν άκουσε με. Ναι, δεν πείτε μου, τελικά. Το 81... Το 81 μέσα στο τελικό. Μάλιστα, τι θέλετε από εκεί. Το 81 λοιπόν στη Φιλαδέλφεια, επειδή τότε δεν υπήρχαν αριθμημένα κλπ, είχε γύρω στους 37.000 κόσμου. Μάλιστα. Είχε 10.000 παοξίδες και 27.000 Ολυμπιακούς. Μάλιστα. Όταν βγήκε η μπάντα να παίξει. Μάλιστα. Στο τελικό του κυπέλου, παίζει πάντοτε τον εθνικό ύμνο. 27.000
Λοιπόν, Ολυμπιακοί γυρίσανε σε 10.000 παοξίδες, όπως καταλαβαίνεις σε πιο ισχυρή φωνή, και ψέλναν τον εθνικό ύμνο. Και μόλις τελείωσε ο εθνικός ύμνος, μετά από τόσα χρόνια, το 81 σου λέω και είναι 2016, ακόμη στα αυτιά μου βουίζει το βουλγαρί. Όχι κύριε μου, όχι. Και μην μου λες εμένα για χιλιά όχι, άτομα. Όχι, όχι κύριε. Και μην μου λες εμένα για χιλιά ούτε άτομα. Να το συζητάτε. Ξέρω πολύ καλά. Αυτό... Και μου κάνεις και υποδείξεις να πάρει ο ΠΑΟΚ, να πάρει ο ΠΑΟΚ καλύτερους παίκτες. Μάλιστα. Και να μπορέσει να ανταγωνιστεί. Δεν μου λες τη δεκαετία του 70 ποιος είχε 9 παίκτες στην εθνική. Του είχε ο ΠΑΟΚ. Και μου λες ότι ο ΠΑΟΚ είχε και ο ΠΑΟΚ. Είχαμε και εμείς πολύ καλούς παίκτες. Το χάσαμε από τον Παναθηναϊκό. Ρε τρέλα μας πουλάς. Κύριε μου, ακούστε, ακούστε. Τρέλα μας πουλάς. Ακούστε. Εγώ δεν ήρθα εδώ για να σας κάνω το φανατήλα. Επειδή λες ότι ζεις στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Πρέπει να έχεις πάρει χαμπάρι ότι η Θεσσαλονίκη δεν είναι Αθήνα. Είναι ένα μεγάλο χωριό. Μάλιστα. Αλλά ξέρεις τι έχει. Έχει Μπεσαλίκη. Και εμείς είμαστε Μπεσαλίδες. Ξύπνησε και τα φύκια για μεταξωτές κορδέλες που πουλάτε εσείς οι Αθηναίοι δεν πιάνουνε. Το κατάλαβες. Κύριε μου, έχετε πρόβλημα με την Αθήνα, λυπάμαι. Πάω τώρα και στο Ραπτόπουλο. Πήγαινε, πήγαινε στο καλό. Πάντως στο Μπεσαλίκη, από το Μπεσαλίκη πολύ δεν βλέπω. Δεν βλέπω. Ορφανούς, ναι. Ορφανούς. Τι Ορφανού και Γούναρη και λοιπά, ξέρεις ότι το σύστημα του ΠΑΟΚ, γενικά το γνήσιο σύστημα του ΠΑΟΚ τους έχει αποβάλει. Ορφανός έφερε τον Πατατούδη και πήρατε τα δύο κύπελλα, δεν τον έφερα εγώ. Που είναι ορφανός και τι κάνει. Ορφανός έφερε τον Πατατούδη και πήρες δύο κύπελλα. Πες ένα ευχαριστώ τον Ορφανό. Και ο Ορφανός έχουν μούτρα να βγουν με τους παλέμαχους και να πουλήσουν το παοξιδηλίκι, το γνήσιο που πουλάνε ο Κούδας, ο Ασλανίδης, ο Τερζανίδης. Ο Ασλανίδης δεν πήγε στον Παναθηναϊκό, κύριε. Ο Ασλανίδης μπορεί να πήγε στον Παναθηναϊκό, αλλά ο Ασλανίδης είναι πιο ΠΑΟΚ από τον ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά πήγε γιατί η ομάδα σας είχε ανάγκη από χρήματα και τον έδωσε. Όπως έγινε και με άλλο παίχτη, κύριε. Ορίστε. Χαδάκια ήμασταν και πουλήσαμε. Ακούστε λοιπόν. Έτσι πουλήσαμε, παιχνίδια δεν πουλήσαμε ποτέ. Ακούστε. Παιχνίδια μας τα πήρατε με το μαχαίρι στο λαρίκι. Δεν σας πήραμε τίποτα, κύριε. Όχι. Εσείς θέλετε να το φαντάζεστε. Δικαίωμά σας. Πάψε λοιπόν να πουλάς τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Δεν πουλάμε καμιά τρέλα. Εφόσον λοιπόν σου δίνεται και μικρόφωνο, να το σέβεσαι. Το σέβομαι, κύριε. Δεν πουλάμε φύκια, κύριε. Σε παοξή, σε αθηναϊκό σταθμό δεν πρόκειται να δοθεί ποτέ. Ποιος το είπε, κύριε. Ποιος το είπε. Τι λέτε τώρα. Αυτό που σας λέω. Το επίπεδο μου δεν είναι ούτε στον ελληνικό να σου μιλάω, ούτε με αυτόν τον τρόπο. Αλλά μου γύρισε στα μυαλά σου λέω. Καλά, εντάξει. Εδώ στα Αμπουδάβη είναι 2,5 ώρα σχεδόν. Έπεσα για να με πάρω ύπνος ακούγοντας λίγο Ραπτόπουλο και με γύρισε στα μυαλά και μισή ώρα τώρα προσπαθώ να πάρω τηλέφωνο. Τι λέτε. Συγγνώμη που σας δημιούργησα υπνία. 39 χρονών και δεν έχεις ακούσει ποτέ τη λέξη Βούλγαρε. Και θες εσύ να μου κάνεις τώρα υπόδειξη ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει παίκτες για να ανταγωνιστεί τον Ολυμπιακό. Όχι μόνο τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Τον Παναθηναϊκό, και τον Παναθηναϊκό το σβήσατε. Ποιον σβήσαμε. Μαρώνεις εσύ για 44 από τα πρωταθλήματα. 44 με το φετινό μπορεί. Και εγώ άμα είχα 44 πρωταθλήματα και με ταΐζανε να πούμε σανό, δεν θα ζήλαμε κανέναν. Αλλά πες μου από τα 44 πρωταθλήματα που έχεις πόσα είναι γνήσια. Κανένα. Άντε γεια λοιπόν. Άντε γεια. Με τον Τάκη Τσουκαλά. Μια και είσαι και 59, πρέπει να ψηλοφέρνεις λίγο του Τσουκαλά. Όχι, είμαι πολύ πιο όμορφος από τον Τάκη. Καληνύχτα, αγόρι μου, θα τα πούμε στη Θεσσαλονίκη όταν έρθω. Ναι, να έρθεις. Οπωσδήποτε να έρθεις, αλλά να μείνεις μόνο μερικές μέρες γιατί δουλειά δεν πρόκειται να βρεις. Θα ξαναπάς στο Cape Town. Καλημέρα. Βέβαια. Αμπουντάμπι. Ναι. Αμπουντάμπι. τον άνθρωπο. Ξύπησε μέσα στη νύχτα γιατί άκουσε το μαλάτο. Μάλιστα. Καλημέρα. Χαιρέτα καβαλάρης για να σε χαιρετούν όταν ξεπεζέψεις. Τάδε έφυγε Όργιος Καραϊσκάκης. Ήρωας του 21. Καλημέρα κύριε Ραπτόπουλε. Καλημέρα κύριε Μαλάτε. Καλημέρα στα παιδιά. Καλημέρα στο Γιάννη Γιλιντίδη. Καλημέρα στη βροχερή ερωτική πόλη. Είναι ρε φίλε, σήμερα είχε μια ερωτήλα είναι, πρωινή. Είναι ρε φίλε, τι έχω ακούσει. Τι είναι αθήλε. Μπεσαλίκη και Καρντάσιδες έχει η Θεσσαλονίκη, κύριε Ραπτόπουλε. Δεν ξέρω πριν 30 χρόνια τι είχε, σίγουρα πάντως δεν έχει. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα. Ο Γκαγκάτσης Μπεσαλής, ο Καραμελίδης Μπεσαλής, ο Βασάρας Μπεσαλής. Τι Μπεσαλίδες. Ο άλλος από την Κατερίνη, ο άλλος από την Κατερίνη Μπεσαλής. Ο άλλος ο Χατζιαποστόλου, ο κολλητός του Γκαγκάτση Μπεσαλής.
Εντάξει. Εγώ θυμάμαι, κύριε Ραπτό. Πολύ πεσαλή, κύριε, και έπεσε. Αλλά προσκύνημα στον Ολυμπιακό οι πεσαλίδες. Εγώ θυμάμαι, κύριε Ραπτόπουλε, εκείνο το αλλιώς... Τεβεκέλης Μπεσαλής, βέβαια. Τι υπονοείτε τώρα με τον κύριο Μάλαβα Τεβεκέλη, κύριε, ότι δεν είναι... Μπεσαλής είναι, τι είπα εγώ, δεν είναι Μπεσαλής. Τότε επί Θωμά Μητρόπουλο δεν ήταν διαιτητής. Μπεσαλής είναι. Δεν ξέρω, κύριε. Δεν ξέρω εγώ, εγώ μιλάω. Αυτά τα τρυπήματα της Αθήνας, αυτοί βλέπουν το Μαλάτο... Αλλά τους πισινούς τους που είναι σατάκι από την Αθήνα δεν τους βλέπουνε. Να ρωτήσω εγώ το συνοπαδό, το Γιάννη, το Βαλάτο, το θυμάται το πανό στον Παράζ του Βόλου? Το θυμάμαι. Τι δεν έγραφε? Συγγνώμη, κύριε Ραπτόπουλε, να σας ρωτήσω. Εσείς με το χέρι στην καρδιά που ξέρω δεν είσαι τρικαδόρος. Όχι, δεν είμαι, όχι. Δηλαδή αυτό το Μπεσαλίκι στη Θεσσαλονίκη, ξέρετε, μήπως έχετε κανένα μαχαίρι πίσω στην πλάτη από κανέναν Μπεσαλί που σας γλύφει? Όχι, δεν έχει τέτοιο πράγμα. Δεν έχει σήμερα μαχαίρια πίσω από την πλάτη? Όχι. Γιατί υπάρχουν και Μπεσαλίδες, κύριε, που... Εγώ δεν ξέρω, έτσι λένε στα ποδοσφαιρικά στέκια ότι είσαι τρικαδόρος. Εγώ? Ναι. Ναι, έτσι λένε αυτοί. Λένε, εντάξει. Εγώ έτσι άκουσα, έτσι ήταν οι πληροφορίες. Έτσι ήταν η μπάτλερ εκεί του Νιόνιου. Φήμες. Δηλαδή, ξέρετε ποιος είναι ο κύριος Νιόνιος, κύριε Μαλάτε? Ο κύριος Νιόνιος, ποιον εννοείται, τον αδερφό του κυρίου Ψωμιάδη? Ναι. Ναι, ήταν ο αίτητος πρόεδρος της Εψημή που δεν έχει χάσει εδώ και 4 εκλογές. Δηλαδή ο κύριος Ραπτόπουλος θα ξέρει αυτά, γιατί ο κύριος Σχιζοδήμος... Έκλαιγε κάθε χρόνο ο Σχιζοδήμος. Αφού δεν είχε... Αφού κοίταξε, έδιωξε τους Μπάτλερ βρε ο Νιόνιος, ναι, και τους πήρε ο Σχιζοδήμος. Πού πας βρε με τους Μπάτλερ? Πού πας βρε Σχιζοδήμο με τους Μπάτλερ? Πας με τον Πάνο, με τον Μιχαλάκη, πού πας? Τι λέει? Το Πάνο τι έγραφε, κύριε Ραπτόπουλε? Τι έγραφε το Πάνο Μαλάτο? Και συγγνώμη, ερχόμαστε στο ετοιμότατο, ναι, σωματείο του Ολυμπιακού. Αυτό. Εγώ σαν σήμερα το έχω μπροστά μου και βλέπω τον Καραβίτη να πανηγυρίζει μαζί με τον Ζακμακίδη και τον Μακριονίδη μπροστά από εκείνο το πανό. Ο σύνδεσμος φίλων πάω 34, κύριε Ταυτόπουλε. Λες, δηλαδή, να μπήκε... γιατί έχουμε αυτή την αντιπαράθεση? Λες να μπήκε ο Νικόλας, δηλαδή, και να έκανε και το γύρο του Θριάμβου στο Βόλο. Ο κύριος Νίκος να είναι καλά, να είναι γερός, γιατί έχει μια περιπέτεια υγείας. Εντάξει, το ξέρω, είναι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έμαθε εμάς. Ο κύριος Νίκος, ξέρετε, κάθε Κυριακή κατέβαινε στο Λευκό Πρίγο, ψάρευε, μας έμαθε να κάνουμε και μπάνιο εμάς, τους δάφνους στεφανωμένους. Έτσι. Μας πετούσε και στη θάλασσα χωρίς μπρατσάκια. Και ας είναι καλά ο κύριος Ασλανίδης που ένα βράδυ τον τίμησε με την παρουσία του και το δήλωσε και ο κύριος Νίκος. Υπάρχουν καταγεγραμμένα αυτά. Έλα. Ότι όντως το πανό σηκώθηκε. Έλα. Βεβαίως υπάρχει εκπομπή, βραδιάζει με τον Αχιλλέα Ασλανίδη, προσκεκλημένος, τιμόμενο πρόσωπο της εκπομπής, ο υπαρχηγός της Θύρας 4, και υπάρχει δήλωση προφορική του κυρίου Νίκου, και ρωτήστε τον αν θέλετε καμιά φορά αν θα βγει ο κύριος Νίκος στην εκπομπή σας. Πολύ ευχαρίστως, νομίζω ευγενέστατα θα σας απαντήσω το ίδιο. Αλλά και εσύ βρε, κύριε Μαλάτε μου, πείτε μου, πες μου, Βαγγέλη, ναι, έκανα τα ανάποδο, δηλαδή, από σένα. Ναι, δηλαδή, γιατί δεν λες σε εκείνο το περιβόητο μάτς με τους επιστήμονες που φωνάζανε αυτό το σύνθημα, ποιος ήταν στο γήπεδο, κύριε Ραπτόπουλε? Για ποιο μάτς μιλάτε? Με τον Αθηναϊκό. Με τους επιστήμονες που λέγανε αυτήν την Ιαγή. Δεν ήταν ο υπουργός αθλητισμού τότε? Ποιος ήταν αθλητισμός? Ο κύριος Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, ο εντιμότατος, τιμιότατος δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Ρε Μπεσαλή, και αυτή η πόλη που έχει και καρτασιλίκι, να πούμε. Ωραία, κορέσκο, κορέσκο. Ρε φίλε, να πούμε. Δεν για τον Μπεσαλίκι μας, Τον Μπεσαλίκι. Το χάσαμε, ρε φίλε, τι άκα. Η ομάδα της καρδιάς σας ξέχασε τα δελτία. Ποιος ήταν η πρόεδρος στην Επιτροπή Διατησίας? Ο κύριος Μπίκας. Θεσσαλονικιός και αυτός, για χαλκιδικιώτη. Δίπλα εδώ δύο βήματα, Μπεσαλής. Δηλαδή, που θέλετε άλλο σε αυτή την πόλη? Από τότε που βγήκε το Πασόκ, υπουργό αθλητισμού, συνέχεια. Δεν ήταν η Ηρακλειδέα στη δεκαετία του 80. Ο κύριος Λιάνης. Βεβαίως. Δηλαδή, τι παράπονο έχετε? Έχουμε παράπονο γιατί οι άνθρωποι μας που είναι εδώ από τον τόπο μας τους τρυπάνε οι κάτω, να πούμε, με βελόνες, να πούμε, ντεμισέ. Δεν μου λέτε, ακαδημίες, ποια ομάδα έχει άλλη εκτός από τον Ολυμπιακό στη Θεσσαλονίκη? Εκτός από τον Ολυμπιακό, άλλη.
Ναι, εκτός Θεσσαλονίκης. Παναθηναϊκός, ΑΕΚ. Πού έχουν αυτοί, κύριε Ραπτόπουλε? Ναι, δεν έχουν. Πώς, πού έχουν, κύριε Ραπτόπουλε, πείτε μου μια ακαδημία που μπορέσαν αυτοί, μόνο ο Μεγαλόγκαρδος. Δακτυλίδια δεν φυλάτε κάθε χρόνο από το Μεγαλόγκαρδο, κύριε Ραπτόπουλε? Τα φυλάμε, ρε φίλε, τι να κάνουμε, φτωχοί είμαστε, όπως είπε και ο προηγούμενος. Γιατί δεν το παραδέχεστε, γιατί δεν τα λέτε αυτά? Είπε από τα Μουντάμπη, από τα Μουντάμπη είπε ότι είμαστε φτωχοί, έτσι είπε. Τι φτωχοί? Δηλαδή αυτοί που γίνανε και παλέμαχοι σε αυτή την ομάδα, βλέπετε, παλέμαχοι ποδοσφαιριστές. Ναι, δηλαδή. Εσείς γιατί δεν έχετε, δεν μου λες, για κάτσε τώρα να σε ρωτήσω εγώ τώρα, έτσι. Μάλιστα. Ο Ροκίδης γιατί δεν ανήκει στους παλέμαχους του Ηρακλέως? Ο Ροκίδης? Ναι. Στου ναι, εντάξει. Ο Γούναρης γιατί ανήκει στους παλέμαχους του Δάφνου Στεφανωμένου? Δεν μπορεί να είσαι παλέμαχος σε δύο ομάδες. Μπορείς. Ναι. Ο Κουμπαριάς πού ανήκει, στους παλέμαχους του Ολυμπιακού ή του Άρεως της ομάδας της καρδιάς σου? Ο Κουμπαριάς, δεν ξέρω, δεν τον ρώτησα. Μιλτιάδη. Ναι. Ο Μιλτιάδη. Βέβαια. Ναι. Ο Καπερνέκας. Ο Εστουάρι είναι. Ναι. Δεν μου λέτε ο Κοφίλης που είναι? Στου Ηρακλή και είναι με όλους τους προέδρους φίλος. Δεν τον είδα ποτέ να κάνει αντιπολίτευση ο Κοφίδης σε κανένα παράγοντα του Ηρακλή. Δεν μου λέτε ο Γιώτης ο Τσαλουχίδης που το έπαιρνε αλλιώς, σε ποιους παλέμαχους ανήκει? Του Ολυμπιακού. Γιατί δεν ανήκει σε μια από τις ομάδες της πόλης σας? Εντάξει, τι να κάνουμε, ρε φίλε. Τι, δηλαδή, πρέπει να απολογηθούν, να πούμε. Δεν μου λες, Κωστάκι μου, με επιτρέπεις να σε λέω Κωστάκι, Φυσικά, τι. Δεν μου λες, εμένα μ' άρεσε τα άτομα που κατεβάζει. Δεν είναι χαρμόσυνο γεγονός με αυτούς που κατεβαίνει ο Βίκτορας? Μίμης Δωμάζος, ναι. Αντωνιάδης. Έτσι. Φάνης Τζουτζιάρης, πτηνοτρόφος. Τζουτζιάρης, ναι. Ναι, πτηνοτρόφος. Και δε, τώρα που το πιάνουμε αυτό, Κωστάκι μου, δεν λες εκεί το Φάνη το Τζουτζιάρη που είναι στην Επιτροπή Σωτηρίας, ναι, να σφάξει 10 κοτόπουλα, να τα κάνει και καμιά κοτόσουπα να δώσει τα παιδιά να φάνε, να έχουν δυνάμεις για το μάτι της Διαρκής. Με τον Πάο. Κλείσε ρε. Δεν είναι, κύριε Κωστάκι μου. Κλείσε ρε ήρωνα ρε. Κλείσε ρε ήρωνα ρε. Μάλιστα. Μπορεί να έχει τουρθοκαμίλους όμως, δεν ξέρεις. Ποιος, ο Τζουτζιάρης? Ναι. Κτηνοτρόφος. Μπορεί να έχει και αυγά από χήνες. Κτηνοτρόφος. Κτηνοτρόφος. Ναι. Καλημέρα, ναι. Όχι κτή, πτήνοτρόφος. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Κωστή, μαζί μιλάμε. Μαζί. Αμάρε, 45 λεπτά κατά προτεραιότητα τους αφήνεις τους παοξίδες και μιλάνε. Εντάξει, ρε φίλε, πολλοί είναι στην πόλη παοξίδες. Τι είναι, παίξε γέλα. Είναι. Πολύ. Λοιπόν, με αναγκάζεις τώρα και θα πάρω έμεσα τη θέση του κυρίου που έχεις δίπλα. Γιατί? Γιατί πολύ Μακεδονιλίκη πούλησε εκείνος ο πρώτος, ναι, και το ξανακάνει και άλλη φορά. Εντάξει, δικαίωμά του δίνει ο άνθρωπος. Λοιπόν, εγώ επειδή δεν έχω μάθει να κρύβουμε πίσω από τηλέφωνα, μάλιστα, είμαι από Αλεξάνδρεια. Από τον Κιδάη. Είμαι ο Ξενίδης Ερακλής και είμαι Αριανός. Ναι. Λοιπόν, εσείς εκεί Μαγκή Θεσσαλονίκη, τιμητές της Μακεδονίας, χαμηλώστε λίγο τον πύχη για να μην μιλήσουμε για διαπλοκή. Γιατί εκεί που φτύνατε, κάτι Γκαγκάτσιδες, κάτι Μητρόπουλους, κάτι Μπέος, τώρα τους γλύσετε. Και δεν θα πούν αυτοί το πώς θα μιλάνε οι υπόλοιποι, ούτε θα μιλάνε για διαπλοκή. Γιατί εγώ τα κλειμένα εισιτήρια του Σοχατζόπουλου δεν τα έπαιρνα διαρκείας και τα έδινα τους Ροζοπόντιους, όπως είπε ο Άκης, από τα υποβρύχια. Συγγνώμη, φίλε μου, να σε διορθώσω, δεν υπάρχουν Ροζοπόντιοι, είναι Ελληνοπόντιοι. Όχι, κάνεις λάθος, κύριε. Πόντιος είμαι εγώ. Ο Ιγνατίεβιτς και ο Ιβανίεβιτς δεν είναι Πόντιος. Όχι. Αυτό δεν είναι ποντιακό όνομα. Από την Τραπεζούντα ο πατέρας μου και την Κερασούντα ο παππούς μου. Μάλιστα. Αυτοί οι Ουκρανοί με τα οφ και τα ιφ επίθετα, το έχω ξαναπεί τον Κωστή, δεν είναι πόντι. Δεν είναι πόντι, λοιπόν, ρε μαλάτο αυτοί. Δεν είναι. Όχι, βέβαια είναι ρώσικα, λοιπόν, ονόματα αυτά. Και δεν μπορεί ένας Ρώσος να είναι πόντιος. Καυκάσιος. Λοιπόν, και επειδή και εγώ είμαι 51 και ξέρω ιστορία, ναι, να μιλήσω τον νεαρό των 81 γεννηθής, ναι, μέχρι το οπαδικό κίνημα του ΠΑΟΚ να έχει απώλειες, εγώ τους θυμάμαι χορό στο γήπεδο να βρίζουν νεκρούς άλλης ομάδος. Αυτό δεν πειράζει αυτά, τώρα, εντάξει. Όχι, σε παρακαλώ, γιατί μας έχουν ζαλίσει, ειδικά ο ένας εκεί, δεν ξέρω, Μάκη, πώς το λένε, πώς θα μιλάμε. Ναι, ο κύριος με το ζυγοκοπτικό. Ναι, οι τιμητές της Μακεδονίας και δεν ξέρω εγώ τι, και έχουν τρυπηθεί από παντού. Και με δύο υπουργούς επικυβερνήσεων όλων των κομμάτων έχουν με ένα φίλο στο μπάσκετ κάνει γήπεδο. Και καπελώνουν όλη τη Μακεδονία. Λοιπόν, μην μας πουλάτε, ρε παιδιά, τώρα παραμύθι. Ξέρουμε τι έκανε ο Ολυμπιακός, όπως ξέρουμε τι έκανε και η ΑΕΚ που έδωνε τους διαιτητές στο γήπεδο, όπως ο Παναθηναϊκός που χαστούκησε αστυνομικούς στα γήπεδα, όπως και εσείς που τρυπούσατε και ρίχνατε την καβάλα για να κρατήσετε την Παναχαϊκή. Αφήστε τα αυτά τώρα. Να συμπληρώσω κάτι χωρίς να θέλω να οξύνω τίποτα. Όχι, γιατί οξυγίστηκα τώρα πάρα πολύ. Στη Φιλαδέλφεια κερδίζαμε 1-0, ήθελε 6 λεπτά να λήξει και μας ρίξανε βόμβα καπνογόνο του στρατού.
και διεκόπη το παιχνίδι και παίξαμε στη Ρόδο και χάσαμε ένα 0, χάσαμε το πρωτάθλημα τσάμπα δηλαδή. Γι' αυτό τους πήραμε στην Καλαμαριά που είχε βάλει το λάθος παίκτη, για να πατσίσουμε αυτό που μας κάνανε τότε. Αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, και μια τελευταία ερώτηση σε εσένα για να κλείσει, γιατί ο Κωστής την ξέρει την απάντηση. Για να ακούσω. Την έχω ξανα... Του έχω ξαναστείλει στη Μαρμίτα σε ερώτημα. Θέλω να μου πεις, εντός αγωνιστικού χώρου, ποιανής ομάδας οπαδής σκότωσαν άλλο οπαδό. Καλό βράδυ. Αυτό είναι δεν και... το γνωρίζω. Ναι, αυτό τώρα είναι και σύμπτωση. Έγινε αυτό ο Παοξής με το Λαρισαίο. Και άλλοι έχουν γίνει. Άλλοι δηλαδή... για τον Μπλιώνα, τον εντάξει, καθηγητή. Τώρα, να σου πω τώρα. Εντάξει, δεν μπορεί να χαρακτηρίσει. Ναι, αυτό, κακιά ώρα. Δηλαδή το σημάδεψε να σκοτώσει τον άλλον. Νομίζω ότι είναι μακριά, όχι, δύσκολο. Όχι. Είναι αδικία. Αδικία. Ναι, ήταν αδικία. Δύσκολο. Είναι χάλι να πούμε ότι είναι δολοφόνοι κτλ. Έτυχε και έγινε. Η κακή ώρα. 500 φορές να σημαδεύσεις. Να πάει στην καροτίδα με τίποτα. Να φέρεις το μυρισκλάβο, τον καλύτερο που έχω εγώ, ένα φίλο μου, το μυρισκλάβο που είναι με τα όπλα. Να πάει να σημαδέψει, δεν μπορέσει να το. Έχω κάνει ειδικότητα, είμαι και ελεύθερος σκοπευτής. Εσύ. Το μυρισκλάβο, το ξέρεις το φίλο μου. Το μυρισκλάβο στην Αθήνα. Όχι, ξάδερφός του αυτός. Οπτικός μόνο. Οπτικός, δεν το ξέρω. Καλημέρα, ναι. Έλα, καλημέρα, ραπ. Καλώς τώρα. Εγώ είμαι. Βέβαια, εσύ. Καλημέρα, εκεί είσαι στην παρέα σου. Εδώ είναι. Καλημέρα. Είμαι φίλαθλος του ΠΑΟΚ, 32 χρονών. Ωραίος. Να τα εκατοστήσεις. Ευχαριστώ, αδερφέ. Του πατακούντα χρόνια να πάρεις, έτσι θα τους λες τους ανθρώπους. Πατακούντα χρόνια να πάρεις. Τέτοιες υποδείξεις δεν μπορώ να μακάρι, κάνω. Μακάρι, εντάξει, θα δούμε, ξέρω εδώ. Δεν πιστεύω βάσκα. Θέλω να σταθώ λίγο στους συνοπαδούς μου, φίλαθλους, ξέρω εγώ. Εντάξει, δίπλα είναι, δίπλα είναι. Εδώ είναι τα παιδιά, εδώ. Ναι, όχι στα παιδιά. Αλλά. Αυτά που παίρνουν τηλέφωνο και την πέφτουν στο Μαλάτο. Και Μακεδονία και η Αθήνα και έτσι κι αλλιώς. Έχουν ένα κόμπλεξ με την Αθήνα η Θεσσαλονίκη σε όλα τα επίπεδα. Αυτό είναι αλήθεια. Πολύ λίγοι, πολύ λίγοι. Εγώ το κατάλαβα αυτό τελευταία όταν κατεβήκαμε εγώ, ο Κόκκινος, ο Κουλιανός, ο Ραγκάτσης και ο Πλιακός. Ναι, ναι. Όταν κατεβήκαμε στην Αθήνα, συμπεριφερότανε. Πώς να σου το πω, μπήκανε με μέσα στον Αλφα, ρε παιδί μου. Στον Αλφα. Ναι. Σταθμό, ναι. Στο σταθμό. Και τους βλέπω σαν τις κότες και τους τέσσερις. Έχει μια υποτακτικότητα, σε ένα κολομέρος εκεί, ένα κάτι γύφτη, κάτι αυτό σε μια περιοχή ήτανε, που ήταν στις Αχαρνές εκεί στο Μενίδη κάπου και τα λοιπά. Όχι, προς αεροδρόμιο. Όχι ρε, στο στούντιο εκεί που πήγαμε και τα λοιπά. Ναι, τα στούντιο και τα λοιπά. Και λέω, άμα πάμε μέσα τώρα στο στούντιο εκεί θα χάσουμε το παιχνίδι. Άκου τώρα. Θα χάσουμε το παιχνίδι, λέω. Ήταν κάτι κοπελίτσες οι άλλες, αέρινες αυτές και ήταν και δύο παλικαράκια νεαροί. Τους έβλεπα με ένα άλλο αέρα και τα λοιπά. Λέω κάτι πρέπει να κάνω σαν Αραπτόπουλος εδώ, να αντιστρέψω το κλίμα. Και τι κάνω. Πάω στο Κηλικείο, λέω, Φρέντο κάνετε εδώ. Λέει, όχι λέει, να... και τι στο διάλογο κάνετε ρε, κοπρίτες, έτσι ακριβώς. Θα ρώτα τον κόκκινα σε πει. Λέει τι, μόνο τα λεφτά του Κοντομινά, λέω, που θέλει να έχει και γκόμενα νεαρή, που έχει το κανάλι, λέω, ξεφτύλες, λέω, ήρθαμε από τη Θεσσαλονίκη, δεν μας κεράσετε ένα καφέ, ρεζίλιδες. Και αρχίζει, παίρνουν θάρρος και οι άλλοι και τα λοιπά και μου, και έτσι πήραμε το παιχνίδι. Αν δεν ήταν ο Πλιάκος βέβαια να κάνει την αυτή το 3-2, θα μας κερδίζανε. Αλλά θέλω να σου πω, στο τραμ μέσα, στο εστιατόριο και τα λοιπά, εγώ τους έβλεπα, ας πούμε, και τους έλεγα, Χρήτες Πελοποννήσι, βλάχοι, να πούμε και τα λοιπά. Και άλλοι θα ρίξουν και κατέβηκαν, ξέρω εγώ, από το σουφλί στο Παρίσι και πήγαν. Τέτοιο πράγμα. Καταρχάς. Κατάλαβες. Ναι. Ναι. Σιγά καταρχάς, τη χαβούζα. Καταλάβες. Καταρχάς, αυτά τα λίγα που έχω προλάβει, ρε παιδί μου, από παίκτες, από ποδόσφαιρα, από ομάδες και έτσι. Τους παίκτες που έχει πάρει αυτά τα χρόνια ο Ολυμπιακός, εμείς, οι μη Ολυμπιακός, ρε παιδί μου. Τους βλέπουμε μόνο από χαρτάκια πανίνι, τα αυτοκόλλητα. Έχει πάρει ο ΠΑΟΚ, τώρα πρόσφατα, έχει παίκτη Ντομίνγκες, Τζόρε Ντομίνγκες, που έχει παίκτη, είναι παίκτης με ήθος. Αν θυμάσαι τώρα με την ΑΕΚ στο κύπελο, ξέρω εγώ, με την κόρη του Μπονανότε. Ναι. Έχει ο ΠΑΟΚ τέτοιο παίκτη, το Τζάλμα. Έχει το Τζαβέλα με την κόρη του Σίντερβελ που τη φίλησε μετά το 4. Βέβαια. Το καλόπεδο. Είναι μια χαρά. Καλόπεδο είπα, δεν είπα κάτι. Ο πιο μάγκα από το Τζαβέλα δεν υπάρχει. Ναι. Έχει φάει του στόπερ, έγινε στόπερ. Και στην εθνική, επειδή δεν μπορεί να φάει του στόπερ, έφαγε το χολέμπα.
το δεν υπάρχει ο τύπος. Δεν υπάρχει ο τύπος, δεν υπάρχει. Είναι ο νούμερο ένα, λέγε. Επειδή μου το πήγε ο Τζαβέλα τώρα. Ναι. Επειδή ο Ολυμπιακός. Και ο Τζαβέλας παίζει γιατί είναι Αθηναίος. Έχει τον αέρα. Έχει τον αέρα του Αθηναίου. Και είναι μέτριο σαν παίκτη, αλλά επειδή έχει τσαμπουκά και στέκεται ωραία. Εντάξει. Ναι, συγγνώμη, να σου πω λίγο. Άντε, μπράβο. Να σου πω και λίγο, τα χαϊβάνια εδώ το βγάζουν. Εγώ τον παραδέχομαι τον Τζαβέλα. Του βγάζω το καπέλο, την περούκα, τα αυτιά μου. Τι θες να βγάλω, το παντελόνι. Περίμενε λίγο. Λέγε. Να σου πω λίγο κάτι. Ναι. Επειδή φταίει ο Ολυμπιακός, ξέρω εγώ, ο κακός, ο δυνάστης, ο έτσι αλλιώς. Τώρα πρόπερση με τον Άγγελο. Κερδίσαμε τον Ολυμπιακό, οκ. Okay. Μάλιστα. Τι έγινε μετά? Να απαντήσω εγώ. Έγινε βελόνο τρύπημα. Να απαντήσεις. Όχι. Ναι. Ο ΠΑΟΚ, αγαπητό μου παιδί, γιατί είσαι γιος μου στην ηλικία, φαντάζομαι. Ναι, ναι. 32 χρονών. Βγαίνει 27-59. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ δεν είχε το λεγόμενο στα ελληνικά ρόστερ. Δεν αυτό είχε δηλαδή πολλούς μήμος. Παίχτες, όχι, όχι, είχε 15 όχι, όχι. Παίχτες. Δεν λέω κάτι, δεν ρίχνω μαφή για τον Ολυμπιακό. Απλά λέω, μήπως. Όχι, λέω ότι πάθανε τα παιδιά αυτά. Όχι, το κάστρο έπεσε γιατί σκάσαν οι άνθρωποι να τρέχουν. Τρέχανε μισό γύρο. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, όχι, όχι. Δεν είχε παίχτες ο άνθρωπος, είχε 15 παίχτες, βέβαια είπε και ο ίδιος. Α, και ο λένε. Από εκεί που ήταν στην Back Bay, ξέρω εγώ, έγινε. Ναι, λέγανε. Έλεγε, μάνα δε μάτς κάθε μήνα. Λέγανε τότε, δεν ξέρω, ότι δεν χρειάζομαι παίχτες, ό,τι έλεγε ο Άγγελος, ο άνθρωπος κλπ. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Έχω ακούσει για τρεις συγκεκριμένους παίχτες. Έτσι λέγανε. Να σου πω. Θες ναι, να σου πω ονόματα. Βεβαίως. Έχω ακούσει για να σλίδι. Για Γιουσούφ, τότε στον Εργοτέλη που ήταν. Ναι, ναι, ο Γιουσούφης, ναι, ναι. Και έναν από τον Πλατανιά, τώρα δεν θυμάμαι. Καλά, δεν πειράζει, αλλά. Ένα ξένο, το Τετέ, κάπως έτσι. Τι Τετέ και Νασλίδη, ρε, τι να παίξει τον Πάο. Να σου πω, ράπ. Τι Νασλίδη. Λίγος είναι ο Νασλίδη για τον Πάο και τον Νασλίδη. Λίγος, δεν πειράζει, ναι. Χειρότερος από τον Κουλούρη σου λέω, οκ. Και γυρνάνε και το λένε απάντηση τώρα στον Άγγελο, εμείς δεν ψωνίζουμε από μαγαζιά του Ολυμπιακού. Ναι. Ρε φίλε, έτσι δεν θα πας μπροστά, ρε φίλε. Διάλειμμα. Ούτε Μήτρογλου θα πάρεις, ούτε τίποτα. Διάλειμμα. Καλό βράδυ, διάλειμμα. Αυτό που είπε ένας για ακαδημίες του ΣΑΚ και του Παναθηναϊκού εδώ πέρα, η ΑΕΚ έχει κάτι σαν ακαδημία του Σάντος Πανοράματος. Του Σάντος, ναι. Τι έχω δει, ναι. Σάντος. Ο Ολυμπιακός έχει. Ο Ολυμπιακός είναι στους σταγαράδες οι καταστάσεις του. Επειδή έχω παίξει εκεί πέρα, είναι οι καταστάσεις. Ο Παναθηναϊκός δεν ξέρω, νομίζω δεν έχει εδώ. Ούτε εγώ δεν ήξερα καν ότι έχει. Και ο Παναθηναϊκός δεν ήξερα. Ο Best λέει ότι το εντυμότατον ήταν σε εισαγωγικά. Εγώ έχω τη φωτογραφία μπροστά μου, δεν έχει εισαγωγικά. Και είναι μεγάλο το πανό. Και πρέπει να φυλάσετε. Αυτό έχει ιστορική σημασία. Αυτό θα μπορούσε να πουληθεί μέχρι και 500.000 ευρώ. Να το πάρει, ας πούμε, ο Κόκαλης και να το βάλει. Ή ο, ξέρω εγώ. Να το πάρει κάποιος έτσι μεγάλος, τρανός εφοπλιστής, παράγοντας, ξέρω εγώ. Ή να το πάρει ο ίδιος ο Σαββίδης. Και να λέει, μην με πουλάτε μαγιά για τον Ολυμπιακό, γιατί εδώ εσείς είναι κτλ. Έχουν αλλάξει όμως οι κυρίες, Κώστα. Οι καιροί δεν αλλάζουν ποτέ. Οι παραστάσεις αλλάζουν. Ούτε ο ανθρώπινος παράγοντας, ούτε η ανθρώπινη ψυχή, ούτε η ανθρώπινη συμπεριφορά αλλάζει. Αλλάζουν μόνο οι παραστάσεις. Καλημέρα! Ναι. Μάλιστα. Συγγνώμη που ξαναπέρνω, Κωστή. Ναι. Πήρε ένα παιδί από την Αλεξάνδρεια, Αριανός. Από το Γιδά, ναι. Αριανός. Μάλλον, έτσι. Να τον πληροφορήσω τον κύριο τον Αριανό, ομάδα της Μακεδονίας και του νομού του, του νομού Ημαθίας, στη Βέρεια, την έδειξε ο Άρης. Σωστά κύριε Λαπτόπουλε. Τα πήρε από τον Όφη για να τη ρίξει. Πήρε λεφτά. Ο ΠΑΟΚ δεν έριξε την καβάλα. Ο ΠΑΟΚ. Δεν έριξε την καβάλα που λένε αυτό το παιχνίδι με, την εθνική, με τον Εθνικό. Η καβάλα έπεσε την άλλη χρονιά κύριε Λαπτόπουλε, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί τη χρονιά έπεσε η Παναχαϊκή, σωστά. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει ρίξει δηλαδή μισό λεπτό, ομάδα. Μισό λεπτό, άσε μου για τον ΠΑΟΚ τώρα. Την Καλαμαριά δεν την έριξε, τον Πιερικό δεν τον έριξε. Εντάξει, την όλοι ρίξαν. Την έριξε και τον Πιερικό. Δεν τον ρίξε και να σώσει την Καλαμαριά μετά. Την Καλαμαριά δεν την έριξε. Σε ρωτάω, έπεσε η καβάλα εκεί τη χρονιά. Η
Καβάλα. Η Καβάλα. Η Καβάλα. Να τα βρείτε. Ναι, ο ΠΑΟΚ έχασε από τον Εθνικό 1-0 και κέρδισε 4-0 η Καβάλα. Σώθηκε η Καβάλα τελευταία. Σώθηκε η Καβάλα. Α, μπράβο τώρα, Αριανέ. Εμείς πήραμε, κάναμε μια, πήραμε ένα πρωτάθλημα και μας δώσανε ένα, και πήραμε ένα γήπεδο. Μας το δώσανε, θέλετε. Σας το, μας το δώσανε. Εμείς, κύριε, δεν πήγαιναμε στο ακρόμα. Εσείς πήγαινατε στο ακρόμα. Όχι, δεν λέει για σένα, για τους Αριανούς. Κατάλαβες, λέει, Αριανέ. Για τους Αριανούς, λέει, δεν λέει για σένα. Ναι. Ε, τώρα μιλήσατε για Μπεσαλίκη τρία άτομα. Για ποιο Μπεσαλίκη μιλάτε, κύριε Ραπτόπουλος? Εγώ Μπεσαλίκη στη ζωή μου δεν άκουγα. Εγώ, το, εγώ Μπεσαλίκη στη ζωή μου δεν το έχω δει ανά περιοχή. Το έχω δει ανά άνθρωπο. Άκουγα να σου πω τώρα για Μπεσαλίκη μπορεί να μου κάνει εμένα στιαπού ο Τουμπιώτης και ο Πελοποννήσιος να μου φερθεί καλά. Δεν έχει περιοχή το Μπεσαλίκη. Και αυτό το μακεδονικό Μπεσαλίκη ξεχάστε το, δεν υπάρχει. Αυτά είναι παραμύθια. Μιλήσατε για Μπεσαλίκη. Παραμύθια είναι τα Θεσσαλονικιώτικα Μπεσαλίκη. Αυτό λέω εγώ. Σε εγώ στο λέω. Τι ομάδα είναι ο κύριος Βαγγέλης, μπορείτε να μου πείτε, Μπεσαλίδικα όμως. Μπορεί να είναι, μπορεί να είναι Ολυμπιακός. Τι ομάδα είναι, κύριε Ραπτόπουλε, Μπεσαλίδικα, δεν θέλετε να μιλάτε. Μα οι Θεσσαλονικείς δεν είναι Μπεσαλίδες. Ε? Δεν είμαστε. Είναι Αριανός, δεν είναι. Πάψαμε. Ε? Πάψαμε. Δεν είναι. Όταν θα βγει πρόεδρος της ΚΕΔ από τη Βόρεια Ελλάδα και παίξει ΠΑΟΚ, θα σου πω εγώ τι ομάδα είναι ο Βαγγέλης. Όσο για το πανό του Βόλου, ψάξτε να το βρείτε, κύριε Βαγγέλη, μέσα στους ζώους του Δάλιου Σεντούκη που το έχουν οι ιερολοχίτες. Το έχουν οι ιερολοχίτες στο πανό. Ποιος θα το έχει, κύριε Ραπτόπουλε? Τιμή τους και καμάρι του ήτανε. Κύριε Ραπτόπουλε, στο 7-1 με τον Παναθηναϊκό ο συγχωρεμένος ο Κυρδάκης έπαιζε? Που παίζατε με 8 παίκτες η ομάδα σας. Ο Νικόλας το παραδέχτηκε στον Ασλανίδη το πανό. Δεν με νοιάζει τι έκανε ο Νικόλας. Εντάξει, πήγανε. Ε, τι είχα ζώσει, ήταν ο Νικόλας. Είπε κανένας ότι δεν πήγανε. Καλά κάνανε. Είπε κανένας ότι δεν πήγανε. Γιατί να το κρύψετε τότε? Γιατί τι να κρυφτεί, αφού φαινόταν. Μα στο Ολυμπιακός. Μα όταν παίζει ο Ολυμπιακός Άρης και κρίνεται τίτλος, ο Παοξής είναι με τον Ολυμπιακό. Κύριε Ραπτόπουλε, μιλήσατε για Μπεσαλίκη τρία άτομα. Ποιο Μπεσαλίκη, ρε? Δεν υπάρχει, ρε Μπεσαλίκη. Άστο. Ε, ο δεν μπαμπάς σου έπαιζε στο 7-1. Όχι. Δεν έπαιζε. Στα Μουδανιά έπαιζε. Στα Μουδανιά είχε πάει τότε. Ήταν πολύ γέρος για να παίζει το 73 Α Εθνική. Δεν έπαιζε, έτσι. Όχι, όχι. Α, μπράβο. Ο Γκαντίνας γιατί... έπαιζε. Ναι, γιατί και είναι η άλλη ομάδα η άπλητη. Ναι. Η άλλη ομάδα η άπλητη. Έριξε 7 στην ομάδα σας, κύριε Ραπτόπουλε. Για... το παίχτες. Γιατί να μην ρίξει, ρε φίλε. Γιατί, γιατί να μην ρίξει. Όχι, μιλάτε για ομάδες. Ξέρεις πως έφαγε 8 γκολ ο Ολυμπιακός από τον Παναθηναϊκό? 8-2. 8-1. 8-2. 8-2 θέλεις, 8-2. Ξέρεις πως έγινε? Όχι, το 32 δεν θυμάμαι. Όχι, ξέρεις πως έγινε, λέω? Όχι. 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 Γύρισε η Εθνική Ελλάδος από ένα παιχνίδι που είχε δώσει. Και παίζανε Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός. Και φύγανε και πήγανε με τα σορτσάκια το καράβι κατευθείαν. Η άλλη έντιμη ομάδα των Αθηνών. Μα δεν υπάρχουν έντιμοι, ρε φίλε. Αυτό θέλω να σας πω. Κατάλαβες, κύριε Ραπτόπουλε. Βρε γλυκέ μου άνθρωπε, αυτό θέλουμε να πούμε. Ότι δεν υπάρχει έντιμος. Και μη συγκρίνετε το Βορρά με τον Νότο. Δεν έχουμε καμιά σχέση με αυτούς. Ε, το μόνο που μας λείπουν είναι τα λεφτά. Το Καριολίκι το ίδιο. Ποια λεφτά μας λείπανε? Μας λείπουν. Όταν εμείς είχαμε λεφτά, αυτοί που σωμολυσούσαν όλοι. Πότε... είστε υπερβολικός πάντως, ειλικρινά. Ε? Είστε υπερβολικός. Γιατί είμαι υπερβολικός, κύριε? Γιατί μιλάτε χωρίς στοιχεία. Χωρίς στοιχεία. Όταν μια είναι πόλη. Σαν... ακούστε με. Σας παρακαλώ. Θέλει στοιχεία. Άχε τώρα τα παρακάλια, βρε. Λοιπόν, τώρα. Ακούστε. Άκου τώρα, ρε μάγκα. Άκου, γιατί μιλάω και γαλλικά καλά. Λοιπόν, εγώ μιλάω γαλλικά. Άκου, άκου τώρα, άκου. Μια βαρδιώτικα. Μια πόλη. Εγώ είμαι Κεφαλονίτης, άστο. Κόφτο. Ναι, άσε την λοιπόν, Κεφαλονιά. Ναι. Μην μιλάς. Ναι. Δεν συμπολιστούσε, ρε, όλη η Πελοπόννησο. Πού ήταν τα κέντρα ενός ηλεκτρονών? Λοιπόν, άκου, άκου. Μια πόλη που έχει 6 εκατομμύρια κατοίκους. Ναι, τώρα έχει 6 εκατομμύρια. Και παλιά είχε 4 και 5. Και ποιο είσαι, και με τους Ινδιάνους? Όχι, με τους Μάο Μάο. Λοιπόν, με τους Ινδιάνους είχε. Ναι, ναι, αυτοί παράγουν περισσότερο πλούτο από ότι μια πόλη που έχει 1 εκατομμύριο. Ναι. Αυτό δεν χρειάζεται να ξέρεις οικονομικά. Φυσικά. Α, σε όλα αυτά οικονομικά σε ρωτάω. Όλα τα κέντρα είναι συλλέκτων, ήταν στην Πελοπόννησο. Και τι με ενδιαφέρει εμένα αυτό? Ε, τότε τι μιλες εδώ πέρα, δεν είχετε ό,τι είχατε? Δεν σωμολυσούσαν εκεί πέρα? Από τα κέντρα δηλαδή που πάνε οι στρατιώτες δημιουργείται πλούτος, κύριε. Φυσικά. Φυσικά. Τι να σας πω.
Καταρχήν στον Πειραιά, εκείνη την εποχή, θα σας πω τώρα, υπήρχαν όλες οι ναυτιλιακές εταιρείες, ναι, μέχρι το 1974-75. Καλά που ήταν ο Σκυλίτσης. Δεν ξέρω αυτά τα λέτε εσείς, εγώ λέω τι γινότανε, γιατί εμένα εκεί. Εγώ καλά που ήταν ο Σκυλίτσης και σας έκανε Πειραιά. Εν πάση περιπτώσει, από εκεί γίνονται τα λεφτά. Ναι. Και όχι από τα στρατόπεδα, κύριε, γιατί και εγώ δεν ξέρω. Δεν γίνονται τα λεφτά όταν μια πόλη έχει 20.000 και έχει 1.000 φαντάρους. Δεν γίνονται λεφτά από αυτά, από τους φαντάρους. Εάν είναι 20.000 η πόλη, κάτι γίνεται. Αν είναι όμως 6 εκατομμύρια, 1 εκατομμύριο, δεν γίνεται τίποτα. 6 εκατομμύρια, μίλησα εγώ για την Πελοπόννησο, βρε. Ναι. Με λες, δεν ψωμολογούσα τότε. Καταλαβαίνω, Τρίπολη, Σπάρτη, Κόρινθο κλπ. Καταλαβαίνω. Όλο είναι νομή. Ναι. Πάμε! Επόμενος, διακρίνεις ένα κόμπλεξ με την Αθήνα του φίλου. Συγκεκριμένος δεν μπορώ να πω ότι έχει κόμπλεξ με την Αθήνα, αλλά ναι, αρχίζει να κάνει διαχωρισμούς Μακεδόνες και οι υπόλοιποι και κάτι τέτοια, τα οποία για μένα είναι απαράδεκτα. Είμαστε όλοι Έλληνες. Είμαστε όλοι Έλληνες. Τέλος. Πάμε, επόμενος φίλος, ναι. Έλα, τι κάνουμε, καλημέρα. Μια χαρά. Ωραία, λοιπόν. Ο κύριος Μαλάτος βλέπω πλούσιο με ξενόγειο, μιλάει όμορφα, ήπια φωνή. Λοιπόν, να μας επιτρέψει όμως, αν είναι δυνατόν, να τον χαρακτηρίσουμε υποκριτή, γιατί είναι υποκρισία του να λες μια αλήθεια. Δίπλα μου είναι δύο νεαρά παιδιά παοξίδες. Ρωτήστε τους να σας πούν αν εγώ με βλέπουν για υποκριτή και είναι και φοιτητές. Εγώ σε βλέπω για υποκριτή και θα σε πω γιατί. Ναι, ναι, να με πεις. Είπες για την υπόθεση Βάλνερ, λοιπόν, ο οποίος έπαιξε τρία λεπτά και δεν επηρέασε αποτέλεσμα. Έτσι. Εσύ δεν παίζατε επί Χούντας με παράνομα ελληνοποιημένους, γιατί απαγορευόταν να έχει ξένους κάθε ομάδα. Βεβαίως, γιατί πρώτα, τι εθνικότητα. Ουρουγουάνος, Ουρουγουάνος. Αγοράζω και ρούχα, έχει μαγαζί στον Πειραιά, μάλιστα. Έπαιξε κάτι, όταν μιλήσω εγώ περίμενα. Παρακαλώ. Γιατί έχεις μικρόφωνο μπροστά σου, λοιπόν. Δεν το χρησιμοποιώ. Ναι. Ναι, όχι, εντάξει, άκουσε λίγο. Και τώρα εσύ εισπράττεις το κλίμα για τον Ολυμπιακό, ενώ δεν είσαι ακριβώς αυτός που θα εισπράττει. Είναι άλλοι που θα πρωταρχούν. Αλλά τώρα θα ακούσεις εσύ για να τα ακούσουν οι υπόλοιποι. Λοιπόν, ο Παοκτσής αισθάνθηκε την αδικία, γιατί εκείνη την εφταετία που εσείς παίζατε και οι τρεις του ΠΟΚ με ξένους παίχτες, εμείς δεν είχαμε. Είχαμε 10 Σελίδης και έναν Σεούδας. Λοιπόν, αυτά όλα εσείς όμως πήρατε πρωταθληματάκια, κυπελάκια κτλ. Κτλ. Τίτλους, δόξα, χρήμα. Εμείς δεν παίρναμε, ενώ για τα 3 λεπτά του Βάλνερ το πήρα το πρωταθληματάκι. Είναι να μην σας πει ελικόνη όλη η Θεσσαλονίκη μετά. Το Βάλνερ, γιατί να τον πιλενικώνει η Θεσσαλονίκη τον Ολυμπιακό? Όχι το Βάλνερ, αγόρι μου, Κωστή, μην αποσπάσεις την προσοχή του κόσμου. Λέω ότι αυτό δεν είναι υποκρισία. Να παίρνεις πρωτάθλημα για τα 3 λεπτά που έπαιξε ο Βάλνερ, επειδή έπαιξε αντικανονικά, και αυτοί αντικανονικά να παίζουν πρωταθλήματα. Η Θεσσαλονίκη τι έκανε γι' αυτό? Τίποτα δεν έκανε, γιατί δεν μπορούσε. Είχε τον κύριο Γκαγκάτση πρόεδρο στην ΕΠΟ, που ο οποίος έκανε το δελτίο και έδωσε το πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό. Παρά τα αυτά, εσείς τον πήρατε τον Γκαγκάτση στην ομάδα. Κάτσε, ρε φίλε. Είναι καθαρή ομάδα Ολυμπιακός αυτό, θα να μας πείτε. Όχι, περίμενε. Για πόσα. Περίμενε. Για το Βάλνερ, ρώτα το Μάκη τον Γκαγκάτση. Για το Βάλνερ, ρώτα το Μάκη τον Γκαγκάτση να σου πει. Για το Βάλνερ. Εντάξει, ο Μάκης ο Γκαγκάτσης δεν είναι δικός μου. Τους μαζέψατε τους φιλοολυμπιακούς και βρίζετε το Μαλάτο. Άκουσε, Κώστα, μην πας να χρεώσεις το Μάκη τον Γκαγκάτση στον ΠΑΟΚ, γιατί ο Μάκης ο Γκαγκάτσης δουλεύει για την τσέπη του, για τον εαυτό του. Άστα ρε τα παραμύθια τώρα, δουλεύει ο Μάκης ο Γκαγκάτσης τώρα. Πάνε ρώτα τον Γκαγκάτση το Βασίλη. Άκου εμένα. Άκουσε λίγο, για πόσα κακουργήματα κατηγορείται ο πρώτος Ολυμπιακού να μας πει. Μιλάμε με στοιχεία τώρα, για πες. Να μου πεις εσύ για να σου απαντήσω για πόσα. Για 5 κακουργήματα. Πού τα ξέρετε, εσείς είστε εισαγγελέας. Παρακαλώ, είστε εισαγγελέας. Πώς ήταν ο τελευταίος πρόεδρος του Ολυμπιακού? Πού το ξέρετε? Για πες, ξέρεις. Πού το ξέρετε? Δεν μου απαντάτε. Δεν με ακούτε. Εγώ φιλαράκι, άκουσε λίγο, έχω άκουσε λίγο. Θέλω να ακούσει. Ομάδα έχεις καλή. Ας τον πρόεδρο και την προεδρίνα. Ομάδα έχει. Άμα είναι να γίνει η ομάδα, άμα είναι να γίνει με βρώμικα λεφτά και με κλεμμένα. Ποια είναι τα βρώμικα? Μπορεί ο καθένας να κάνει ομάδα. Ποια είναι τα βρώμικα? Αγόρασε πρόσφατα άδεια, κοίταξε. Άκου, κοίταξε. Τους έξαλλους δεν τους μπορώ. Συνέχισε μόνος σου. Ήρθε το χρεώσιμο τώρα, έφτασε και έφτασε η ώρα. Ο ένας έπεσε κατηγορία.
Ο άλλος θα παίξει παραπέρα, εσύ θα παίξει στο τοπικό. Αυτό να το θυμάσαι. Γιατί αυτά όλα. Σκεπάσου και γύρισε πλευρό. Πολλοί από εσάς θα πάτε πίσω από τη φυλακή, τα κάγκελα, γιατί ήρθε η ώρα σα, αγορίνα μου. Να το ξέρει αυτό. Είσαι έξαλλος. Είσαι έξαλλος. Όχι με θένα, μου. Δεν είσαι εισαγγελέας. Άκουσε, δεν είμαι εισαγγελέας εγώ. Είμαι, άκουσε, οργή λαού, φωνή Θεού. Ποια είναι η οργή λαού, η δική σου μόνο. Γιατί εσένα ακούω να μιλάς έτσι. Γιατί δεν μπορείς εσύ να έρχεσαι εδώ πέρα και να μας μπορείς να όλο αυτό το ψέμα, το υποκριτικό και την ημιαλήθεια. Ποιο υποκριτικό. Έχω καλή ομάδα. Εμείς είμαστε δημοκράτες, δεν δίνουμε μικρόφωνο. Καλά κάνει ο Κώστας και δίνει οποιοδήποτε. Φυσικά και καλά κάνει. Για να υπάρχει αντίλογος, να μην τα λέμε μόνοι μας, αλλά βλέπεις λοιπόν επιχειρήματα δεν έχετε. Πώς δεν έχουμε. Έγινε η δίκη για τον Νουρ. Σε παρακαλώ. Έγινε η δίκη για τον Νουρ. Έγινε. Άσα κακουργήματα. Έγινε η δίκη για τον Νουρ. Δεν μου απάντας. Και δεν έχει κάνει τίποτα. Απάντησε. Απάντησε, έγινε η δίκη για τον Νουρ. Λέγε! Ερυθρόλευκο τσίρκο είσαι, ρε φίλε. Είσαι ένα τσίρκο. Δεν απαντάς, φίλε, σε ρωτάει. Έγινε η δίκη, ας τη γύμνια. Έγινε η δίκη. Απάντησε σωστά. Έγινε η δίκη για τον Νουρ. Δικάστηκε ο πρόεδρος μας. Σε παρακαλώ. Μα δεν ακούς κιόλας. Λες για τον Παναθηναϊκό και για την ΑΕΚ. Είσαι... Στο Παναθηναϊκό και η ΑΕΚ κάνανε και τρεις πορείες. Είχαμε και μια ομάδα. Εσύ τι είχες, ρε Χριστιανέ μου. Αμολάς για τον Νουρ. Είσαι ένα τίποτα. Αμολάς. Κοίταξε, με λες και σε λέω. Και σε λέω. Και θα μιλάς όπως μιλάς, έτσι όμορφα, σεμνά και ταπεινά. Επόμενη γραμμή, δεν κάνεις διάλογο, φίλε, με έχεις εκνευρίσει. Έγινε το δικαστήριο και δεν ακούστηκε το όνομα Μαρινάκης, όχι στην αίθουσα, ούτε στο Κηλικίον. Άρα δεν νομιμοποιείται κανένας να μιλάει έτσι για τον πρόεδρο. Ένα. Και δεύτερον, ήρθε ο πρόεδρος της UEFA εδώ πέρα που γίνανε οι εκλογές και του ετέθη θέμα αν υπάρχει φάκελος για τον αγώνα Ολυμπιακού Βερίας. Και είπε ότι δεν έχει υπόψη του να υπάρχει κάτι τέτοιο και μάλιστα με την UEFA ασχολείται τα τελευταία 14 χρόνια. Αυτά για αυτούς οι οποίοι δεν θέλουν να ακούσουν. Λυπάμαι, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Πάμε στον επόμενο κύριο. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα. Αριανός από Άθηνα, τι κάνουμε. Τι έγινε ρε ο Βίκτορ. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Συγγνώμη. Μια ιδιαίτερη καλημέρα στον αξιοσέβαστο, αξιολάτρευτο και συμπαθή κύριο Γιάννη. Ευχαριστώ. Είσαι η βιτρίνα της μαρμίτας. Έτσι. Μετά το Ραπτόπουλο και εσένα το χάος, κανείς άλλος. Μου είχε κοστίσει λίγο παραπάνω, αλλά έπιασε τόπο, συνέχισε. Τι να κάνεις, ο κόλπο είναι γι' αυτό. Κώστα, άμα αυτό που έγινε σήμερα με τον κύριο Βίκτορα, άσχετα που χώθηκε η FIFA και το ακύρωσε, το έκανε ένας παράγοντας Ολυμπιακού, τι θα έλεγα τα μέσα ενημέρωση. Α, θα πουλάγαμε φύλλα, ωραία. Γιατί. Είναι δυνατόν δηλαδή ένας άνθρωπος, ο οποίος διορίστηκε από μόνος του πρόεδρος της ΕΠΟ, χωρίς να εκλεχθεί δημοκρατικά μέσω εκλογικού συστήματος, να φέρει την κάθαρση και τη διαφάνεια και να κάνει το ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να μιλάει ο Βίκτορας για κάθαρση αφού έχει αδερφό να πούμε τον άλλον τον Κοκαλιάρη. Δεν μπορεί να μιλάει για κάθαρση ο Βίκτορας. Καλά είναι δυνατό, ρε φίλε. Δηλαδή τώρα αλήθεια βγαίνουν οι παοξίδες που έχουν να μπουν στην καλύπρα 15 χρόνια και κολλάνε το μαλάτο. Μα βγαίνει ο άλλος με τον Βάλτερ και έχει δίκιο. Αλλά του λέω, φίλε, ο πρόεδρος της ΕΠΟ ήταν ο Γκαγκάτσης που πήρε το πρωτάθλημα, το έκλεψε το πρωτάθλημα Ολυμπιακός από την ΑΕ. Γιατί έπρεπε να το πάρει η ΑΕ. Αλλά τον Γκαγκάτση το μαζέψατε. Δεν απαντάει. Γιατί το μαζέψατε αφού είναι με τον Ολυμπιακό. Εκεί τρελαίνομαι εγώ με αυτούς. Φίλε, εγώ εκεί τρελαίνομαι. Μάζεψες τον Τεβεγγέλη, μάζεψες τον Γκαγκάτση, μάζεψες τους πάντες εκεί πέρα. Πολύ ωραία. Και τώρα τι θέλεις να κάνεις. Μάζεψες το Μητρόπουλο, το Θωμά και τι το βγες. Παρθένα, δηλαδή, από το λιμάνι. Τι Παρθένα είσαι εσύ. Δεν είσαι Παρθένα. Έχω χάσει πάσα ιδέα. Ακούς παοξίδι και εκπομπή και λένε ναι ρε Χαλίφη, σειρές του Χαλίφη. Ακούς τώρα Ραπτόπουλο με Ολυμπιακό ξεοκαλεσμένο. Αυτά που κάνατε ήταν αδικίες και εμείς θέλουμε το ποδόσφαιρο καθαρό. Αλλά ο νόμος της Τούμπας, Θεσσαλονίκη δεν θα φέρνει σαν Ολυμπιακό Ραπτόπουλο, κατάλαβες. Θόδωρε, μου επιτρέπεις κάτι. Παρακαλώ. Πέρυσι με τον Πλατανιά που έδωσε το πέναλτι που ακόμα η Μαϊμού είναι με την μπανάνα στο κλαρί από την ουρά της, δεν είπανε τίποτα
Δεν είδα να το πετάξει έξω το πέναλτι και να πει ίσα. Ενώ ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό που έχασε 3-0, πήραμε πέναλτι που ήταν και δεν ήταν και πήρε εντολή ο Τσόρι και το πέταξε έξω. Ναι, αλλά καλά, 3-0, κάτσε τώρα. Ήτανε άλλο 3-0, άλλο 3-1, είναι πιο αμβλή. Για να μην σε πάω μακριά. Είναι πιο αμβλή. Ναι, στρογγυλοποιημένο. Για να μην σε πάω μακριά, ο Κουλυμπαλή έφαγε ένα πτυράκι και το παίζανε για 2 μήνες όλα τα κανάλια. Ναι. Και ο Τσόρι πρόπερσι στην Τούμπα είχε φάει κομμάτι σίδερο στην πλάτη και δεν είπε κανείς τίποτα. Δεν βγάζει άκρη με αυτούς, ξέρω τους. Είναι σε ένα παράλληλο σύμπαν που έχουν κατασκευάσει μόνοι τους αυτοί. Ενώ με εσάς βγάζει άκρη ο άλλος, με ποιους, με τους Αριανούς. Εμείς είμαστε οι πιο ειλικρινείς οπαδοί όλων, το έχω ξαναπεί. Πού πήγε ο Κόκε, στην Ινδία. Δεν με νοιάζει, το καλό να πάει. Α, τώρα που το έπεσε αυτό, θες να σου πω ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Πες το μου. Καθότι ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας είναι δημιούργημα της φαντασίας μου και δεν πιστεύω ότι είναι μηνύσιμο, έτσι, γιατί το φαντάστηκα. Α, πες μου τι φαντάστηκες. Φαντάστηκα ότι σε μια ομάδα με Γιάννη τεχνικό διευθυντή, Γιάννη αρχηγό συνδέσμου και Γιάννη φίλων λέσχη κτλ. Εμένα εννοεί. Όχι, άλλους Γιάννης. Ναι. Λέω είναι δημιούργημα της φαντασίας μου. Υπήρχε ένας παίχτης Σέρχιο, δημιούργημα της φαντασίας μου, παραμύθι το ξαναλέω, ο οποίος είχε κάνει συμβόλαιο 800.000 ευρώ. Ναι. Είχε κάνει και μετά κι άλλο συμβόλαιο παράλληλο 400.000 ευρώ και διαφορά πήγαινε στους Γιάννηδες. Επόμενη γραμμή. Ναι. Επόμενη. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Παοκτσής και Τζαβελόσκυλο. Είσαι φίλος του Τζαβέλα. Παδός του είναι. Γιατί εγώ νομίζεις δεν είμαι. Ραπτό που λέει. Θαυμαστής. Βέβαια. Στον δρόμο αν το δω του ζητήσω αυτόγραφο. Γιατί τώρα. Σαμαλή είμαι. Έφαγα 1,5 βαμπάτσικο να πούμε και έχω γίνει νεκραγό να πούμε. Δεν στρίβεις, ε. Δεν στρίβομαι. Μια καλή σόδα. Ναι. Έτσι. Κύριε Μαλάτε. Παρακαλώ. Καλά κάνετε και στο Ολυμπιακός. Δεν μπορεί να είναι όλη μία ομάδα. Ναι, δεν γίνεται. Έτσι. Τώρα μην είμαστε τώρα. Εντάξει. Εγώ σας είδα στη Μαρμίτα, σας χάρηκα να πούμε, μιλάτε πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία τα είπατε εκεί για την επταετία με περιστατωμένα λόγια. Ναι, όχι μιλάγαμε για την οικονομική κατάσταση, η οποία βεβαίως πλέον έχουμε αποτελέσματα. Τα άλλα δεν τα εξετάσαμε. Τώρα να βλέπω εγώ τον Ολλανδό, τον συμπολίτη μου τώρα, τον Ηρακλήτε, που φωνάζει σαν γκόμενα που έχει περίοδο να πούμε. Εντάξει, αυτό δεν είναι. Θα του πάω Λεξοτανίλ, μην είναι ήσυχος. Δηλαδή, Βαλεριάνα το αγόρασα εγώ σήμερα. Δηλαδή για να κάτσεις δίπλα του χρειάζεσαι το ασπίδες, ρε. Φοράμε. Βέβαια. Αυτός είναι αριστερός φασίστας. Ναι, τέτοιος αριστερός, το γιατρό τον δίνανε το γιατρό, τον δημοκράτες, ο άλλος πήρε τηλέφωνο σήμερα, φοβόμαστε, λέει, να πάμε, λέει, τι να πάμε, λέει, μπουνιές πέφτουν, φάπες πέφτουν. Δεν υπάρχει, ρε, δημοκρατία, ρε, ότι η εξουσία είναι χουντοποιημένη η εξουσία. Δεν υπάρχει δημοκρατία της εξουσίας, δεν υπάρχει. Τα χλαμάρες είναι. Καλέ μου φίλε, μια και μου δίνεις την μπάσα και θα την εκμεταλλευτώ. Οι Ηρακλειδείς φωνάζουν, δεν έχουμε λεφτά, δεν κάνουμε. Αυτοί από ό,τι έχω υπολογίσει, εγώ πρέπει να είναι καμιά 20.000 ας πούμε, οι εμπλεκόμενοι και που πάνε και στο γήπεδο. Πώς είναι? Καμιά 20.000 όλοι. 3-4, 2,5. 2,5. Τέλος πάντων, εκείνος μου είχε πει ότι είναι 20.000. Και λέω εγώ, ένα τάλιρο το μήνα να βάζει ο καθένας, ένα τάλιρο όπως κάνω εγώ με την κάρτα του τηλεφώνου μου, τέλος πάντων, που στέλνω στην ερασιτεχνική ομάδα, ένα τάλιρο το μήνα. Ένα κατοστάρικο χιλιάδες, να του. Ποια μαζέψουνε, ρε. Εδώ κάνανε επιτροπή, φέραν και 2 λεφτάδες. Πώς την αγαπάνε την ομάδα. Και δεν δώσανε 10.000 το Λαζάρ να μην κάνει προσφυγή, να φάει 3 Ηρακλής. Μιλάμε για αστεία πράγματα τώρα. Κάνανε επιτροπή σωτηρίας και δεν είχαν 5.000 να δώσουν στην άλλη τη μούμια του Φαραώ το Λαζάρ. 5.000 εκείνη τη μούμια του Φαραώ, το βλέπεις και στρίβεις γωνία, να του δώσουν ένα πει κάτσε ρε 2 μήνες και α σου δώσουμε άλλα 10. Και μετά από 5 και τι είναι αυτό το πράγμα. Ο Αντωνέλης. Παρακαλώ. Βαρντάδες. Αυτοί που αγαπούν τόσο πολύ την ομάδα, να φανταστείς όταν έπαιζε ο Ολυμπιακός. Ναι, ναι. Στο Καθατζόγλιο. Ναι. Τον Ηρακλή. Ναι. Μπήκαμε από τη θύρα 10. Ναι. Τι να σε πω τώρα. Από τις 10.000 δώσανε οι 3 το τάλιρο. Μάλιστα. Εντάξει, όσοι είχαν, φίλε. Εντάξει, μην τους κατηγορείς. Όσοι είχαν. Εντάξει, δεν έχω, αλλά δεν πάω κιόλα. Όσοι είχαν. Εγώ ξέρω, δεν έχω, δεν πάω. Ναι. Α, μπράβο.
ένα μπάχαλο και μετά φωνάζουν και λένε μα όποιος και αν έρθει, μα όποιος και αν έρθει. Καταρχάς δεν στηρίζουν οι ίδιοι να πού να δώσουμε εισιτήριο να κόψουμε ένα αυτό. Βέβαια. Και αυτό το έχω δει. Φυγά το τάλιρο δηλαδή, να τρελαθούμε τελείως. Ναι, ναι. Αμαρτία. Να, εντάξει. Ναι. Α, που λένε και το κουπόνι αυτό στήριξη προς στον προπονητή. Ναι. Ούτε τα δίνανε. Ούτε τα δίνανε. Πήγαμε τρεις παοξίδες και δώσαμε 5 ευρώ. 15 ευρώ δώσαμε. Μη το λες, φίλε. Πάμε επόμενη γραμμή. Ντροπή πράγματα. Ντροπή πράγματα. Έλα, φίλε, ναι. Ναι, γεια σας, εγώ ακούγομαι. Ακούγεστε, κύριε, ναι. Δύο λέξεις θα πω. Δεν θέλω να είμαι πολύ λογάς. Ναι. Βασικά, όσοι ακούω κάποιους φίλους που λένε για την Μπέρσα, Μπεσαλίκη. Μπεσαλίκη. Σου πω εγώ, ρε φίλε, το Θεσσαλονικιό, τον Μπεσαλίκη, στη συναλλαγή θα σου το πω. Μην τρέχετε, προσέξτε. Αν μάθουν από πού προέρχεται η λέξη Μπέρσα, θα αλλάξουν χώρα. Η Μπέρσα δεν είναι ελληνική λέξη, είναι αλβανική. Σωστό. Όπως και το Ντόμπρο. Ντόμπρος είναι. Ιουκοσλάβικο. Σλάβικο. Ναι. Και εμείς τι είμαστε, ρε φίλε, Βαλκάνοι είμαστε. Τι είσαι Ευρωπαίος, είσαι εσύ με το λάμδο τώρα που. Θα σας πω τώρα. Ξέρετε γιατί υιοθετήσαμε αυτές τις λέξεις. Για πείτε μας. Γιατί τις δικές μας τις είχαμε ξεφτελήσει. Όπως. Φιλότιμο. Το βράδυ λέγαμε φιλότιμο και το πρωί ο άλλος πήγαινε και κάρφωνε. Τα είχαμε ξεφτελήσει αυτά. Φίλε, δεν υπάρχει μέσα φιλότιμο όπως θες πες, δεν υπάρχει. Πηγαίναν στην Αλβανία οι άνθρωποι από εδώ και βλέπουν ότι οι άνθρωποι είναι όντως μπεσαλίδες. Πηγαίναν παράδειγμα στις ανάλογες χώρες, Βουλγαρία, δεν ξέρω πού, στη Σερβία και βλέπουν ότι οι άνθρωποι είναι ντόμπροι. Ντόμπρο βγήκε ο ντομπροσύνη. Μπέσα βγήκε μπεσαλίες. Τις δικές μας είχαμε εξαφτελήσει τις λέξεις. Τέλος πάντων, να είστε καλά. Γεια χαρά. Καλό βράδυ. Ε, τον κόκκινο. Εμείς είμαστε καλά. Εντάξει, μην κάνεις συναλλαγή. Τέλος. Τελευταίος. Πάμε στο τέλος. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, να ακούτε. Μάλιστα. Καλώς τον. Καλώς τον. Καλώς σας βρήκαμε και Μαλάτου. Λοιπόν, εγώ είμαι 48 ετών, είμαι παοξής. Ήμουν γραμμένος σε σύνδεσμο εδώ του κέντρου, ο οποίος έχει κλείσει τώρα στα Περιστέρια. Έχω κατέβει πάρα πολλές φορές με τον πάω κάτω και η αρχή Βούλγαρη ακουγότανε κατά κόρον. Ακουγότανε συνεχώς. Σας παρακαλώ τώρα, μα για όνομα του Θεού, κύριε μου. Αφήστε μήπως θα μπερδεύετε με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αφήστε το θέμα. Μήπως θα μπερδεύετε με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Όχι, κύριε, δεν τα μπερδεύω. Κάνετε λάθος. Εγώ βλέπω τον Ολυμπιακό από το 61 τώρα, μη μου λέτε. Άφησε με να μιλήσω. Παρακαλώ πολύ. Ναι, μιλήστε. Μην χτυπάτε, δεν πειράζει. Οι εφημερίδες που διάβαζα ήταν ο Φύλαφλος, το Ποντίκι και ο Στόχος. Άρα καμία σχέση δεν είχαμε πρώτη φορά ούτε και με τοπικά ραδιόφωνα. Καμία φορά. Έτσι. Θέλω να κάνω μια απλή σύγκριση για το χάλι του ελληνικού ποδοσφαίρου και το χάλι της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας και κράτους. Όπως είχαμε το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία και το ΚΚΕ, έτσι υπήρχαν αντίστοιχα και στο ποδόσφαιρο και υπάρχουν δυστυχώς ακόμα ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Και το μεγάλο κατάτημα του Ολυμπιακού, ο οποίος παλαιότερα, πριν από το 90, ήταν εκτιμητέος οπαδικά, σχετικά εκτιμητέος από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, ενώ οι άλλοι δύο δεν ήταν καθόλου, δηλαδή τα χανούνια και τους βάζελους ούτε καν τους υπολογίζαμε. Το μεγάλο κατάτημα του Ολυμπιακού είναι ότι έγινε ο βάζελος του Πειραιά. Το καταλάβατε, κύριε Μαλάκο. Κύριε Γαλάκο, το καταλάβατε. Όχι, Τζόρτεβιτς καλύτερα. Τζόρτεβιτς, το καταλάβατε αυτό που σας λέω. Το προσπαθώ πάντως. Είστε ο βάζελος πλέον, το δυστύχημά σας, η κατάρτιση σας είναι αυτή. Παλιότερα, εγώ θα το έλεγα κάποια στιγμή ξύλο στην τούμπα, μέσα στο σπίτι μου δηλαδή, γιατί έλεγα, παιδιά, ο βάζελος είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ακριβώς. Από το 90 και μετά, είστε ο βάζελος του Πειραιά. Το καταλάβατε, αυτό είναι το χάλι σας. Ξαναδιαβάστε τα και θα δείτε ότι έχετε λάθος. Ναι. Χάσμα. Όχι, εγώ είμαι ικανοποιημένος, όχι. Ναι. Περίμενες χειρότερα δηλαδή. Όχι. Περίμενα πολύ χειρότερα, όχι χειρότερα, απλά. Ξέρεις γιατί δεν περίμενα χειρότερα. Γιατί οι παοξίδες απέναντι στον Σαββίδη τον έχουν πυροβολήσει οι πάντες από την Αθήνα και δεν του είπανε μια συμπαράσταση, τίποτα. Ναι. Οπότε μην νομίζω ότι έχεις να αντιμετωπίσεις ένα κοινό το οποίο είναι τίποτα φανατικό και να έχει και υπόψη ότι τα τελευταία 15 χρόνια με την πτώση του Άρη και του Ηρακλή σε πολλά επίπεδα, με τα πρωταθλήματα που έχεις πάρει, έχεις αλλοιώσει τον πληθυσμό. Στη Βόρεια Ελλάδα
γίναν δυστυχώς, λέω εγώ, αρκετοί Ολυμπιακοί, πιτσιρικάδες. Οπότε εκείνο που υπήρχε πριν 20 χρόνια, το ΑΟΚ, το καρνιβαλίστικο, δεν υπάρχει πια. Βλέπω δηλαδή ένα πολιτισμό τώρα. Αυτοί που είναι και οι περισσότεροι παλιοί βγήκανε. Κάτι 55, κάτι 65, τι το αφαίρε και τα λοιπά. Εγώ έχω δηλώσει, έχω κάνει εξήγα. Δεν έχω ομάδα. Δεν έχω ιδέες, δεν έχω τίποτα. Μαρμίτα είναι η ζωή. Τελειώσαμε. Εντάξει. Τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Εγώ και στο ποδόσφαιρο που είναι το αντικείμενό μας. Ναι. Εγώ είμαι πολύ εκνευρισμένος. Ήμουν μάλλον. Τώρα τα έχω δει σαν μαρμίτα όλα. Όταν θεσμικοί παράγοντες του ποδοσφαίρου από την Κατερίνη και πάνω έχουν προσκυνήσει τον Ολυμπιακό. Και μιλάω για προέδρους της ΚΕΔ, για προέδρους της ΕΠΟ, για υφυπουργούς αθλητισμού. Για. Τι να σου πω δηλαδή. Ναι. Για αρχιδιαιτητές. Όλοι είναι από εδώ πάνω. Α. Δηλαδή το ξεφτιλίκι μας είναι ότι από την Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές είναι τα τελευταία 20 χρόνια, δηλαδή μετά το 85-88, τι θες υπουργούς, Πασόκ, τι θες Βενιζέλους, τι θες Σοκατζόπουλους, τι. Και τα παίρνουν άλλος κάτω. Και τα παίρνουν άλλος κάτω γιατί τους ελέγχει. Κατάλαβες, εσώψυχα θα πρέπει εμείς να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Γιατί η Επανάσταση με Γκαγκάτσι Βασίλη, με Γκυρτζίκη, με Ελευθεριάδη από την Κατερίνη, με Καραμελίδη, με Βασάρα και με Τεβεκέλη, εγώ φίλε γελάω. Όταν θα κάνουν πραγματική επανάσταση οι δικοί μου, εγώ θα είμαι πρώτος που θα βγω. Δεν το βλέπω όμως να το κάνουν. Δηλαδή, αναβάλλονται εκλογές ΕΠΟ. Πρόεδρε της ΕΠΟ, γραφεία τύπου της ΕΠΟ, κοκκάλιστα παίρνει κτλ. Είναι δηλαδή τρυπημένη κατάσταση. Εγώ παρόλα αυτά, αν μου επιτρέπετε για να κλείσω αυτά που θέλω να πω, είναι ότι αν δεν έχεις καλή ομάδα, δεν σε σώζει καμία ΕΠΟ, πρώτον. Και δεύτερον, θέλω να συστήσω σε ορισμένους ότι η συμπεριφορά θα πρέπει να δημιουργεί συμπεριφορά. Καλό βράδυ από μένα. Καλό βράδυ, παιδιά. Να είστε καλά. 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 Καλό βράδυ, παιδιά. Να είστε